Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνεδρία μας. Καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Τη συνεδρία προεδρεύει, συνεχίζει ο κύριος Χατζόπουλος. Οπότε του δίνω το βήμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε λίγο να ξεκινήσουμε. Στην απογευματινή συνεδρίαση για τα ηλεκτρονικά, τα paper σχετικά με θέματα ηλεκτρονικής, προβλέπεται η παρουσίαση από 5 paper, 5 εργασίες. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του ακροατηρίου σχετικά με την διαδικασία ψηφοφορίας για το καλύτερο paper. Από αυτή τη συνεδρία συμμετέχουν το τρίτο και το τέταρτο paper. Θα το ξανααναφέρω πριν την παρουσίασή τους. Για όσους ενδιαφέρονται συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ψηφοφορίας. Στο διαγωνισμό λοιπόν συμμετέχει το τρίτο και το τέταρτο paper. Έχουμε λοιπόν 5 εργασίες που θα παρουσιαστούν. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους ομιλητές να τηρήσουν το 15 λεπτό για την παρουσίαση, ώστε να έχουμε και στη συνέχεια 5 λεπτά για το κάθε paper σχετικά με ερωτήσεις. Η πρώτη εργασία θα παρουσιαστεί από τον κύριο Στέργιο Δημάκη και αφορά την ανάπτυξη ενός 3 βαθμών ελευθερίας Δέλτα ρομπότ για χειρισμό αντικειμένων. Παρακαλώ, κύριε Δημάκη, αν έχετε την καλοσύνη, από ποιο εργαστήριο είστε, έτσι μια εισαγωγή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, καταρχάς, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Την εργασία την έκανα κατά την πρακτική μου στην εταιρεία Raycap. Επομένως, η εργασία αυτή αφορά την ανάπτυξη ενός 3 βαθμών ελευθερίας Delta Robot για τον χειρισμό αντικειμένων. Αρχικά θα εξηγήσω το αντικείμενο και το σκοπό της εργασίας. Στη συνέχεια θα περιγράψω την τοπολογία ενός Delta Robot και θα αναφερθώ συνοπτικά στην κινηματική του ανάλυση. Έπειτα θα παρουσιάσω την διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του ρομπότ και ορισμένες τεχνικές όσον αφορά τον προγραμματισμό του. Έπειτα θα μιλήσω σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή των κομματιών και θα καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Αρχικά το σκεπτικό της εργασίας ήταν να ελαχιστοποιήσουμε την ανθρώπινη παρουσία μέσα σε δωμάτια που πραγματοποιούνται δοκιμές υπό υψηλά ρεύματα. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα ρομποτικό βραχιόνα, σκοπός του οποίου θα ήταν να τοποθετεί ορισμένες συσκευές προστασίας από υπερτάσεις πάνω σε πάγκους δοκιμών και στη συνέχεια να τις συλλέγει. Προχωρήσαμε έτσι στην κατασκευή του πρωτοτύπου ενός Delta Robot, με αρχικό σκοπό να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε τις αρχές ελέγχου και προγραμματισμού του. Στη συνέχεια σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε όλα τα κομμάτια και συναρμολογήσαμε τη συσκευή. Μετά τη συναρμολόγηση πραγματοποιήσαμε δοκιμές ως προς το είδος των αρθρώσεων, την ικανότητα του ρομπότ να ανυψώνει αντικείμενα, να εκτελεί τροχές και μια διερεύνηση ως προς το χώρο εργασίας του. Τελικά θέσαμε τη βάση για την ανάπτυξη ενός πρακτικού μοντέλου σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όταν οι περισσότεροι σκεφτόμαστε ένα ρομποτικό βραχιόν, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι κάτι σαν και το σχήμα στα αριστερά. Ένα τέτοιο ρομπότ θα αποτελεί μια σειριακή κινηματική αλυσίδα και κάθε άρθρωσή του θα κινείται από κάποιον κινητήριο μηχανισμό. Μια παράλληλη κινηματική συσκευή θα αποτελείται από δύο ή περισσότερες παράλληλες κινηματικές αλυσίδες. Εδώ η κίνηση θα δίνεται σε μία μόνο άρθρωση της κάθε αλυσίδας, η οποία θα είναι και η ενεργή άρθρωση του ρομπότ, ενώ οι υπόλοιπες αρθρώσεις θα είναι παθητικές. Βλέπουμε ένα παράλληλο ρομπότ στο μεσαίο σχήμα, το οποίο ονομάζεται πλατφόρμα Stuart, και ένα δέλτα ρομπότ σαν αυτό που επιχειρούμε να κατασκευάσουμε στο σχήμα στα δεξιά. Το σχήμα δείχνει την βασική τοπολογία ενός Delta Robot. Ένα τέτοιο ρομπότ θα κινείται εντός ενός περιορισμένου χώρου εργασίας
και θα παρουσιάζει 3 βαθμούς ελευθερίας. Η κεφαλή του επομένως δεν θα περιστρέφεται ούτε θα αλλάζει προς ανατολισμό. Όπως βλέπουμε, η τοπολογία περιλαμβάνει μια ακίνητη πλάκα στήριξης, την κινούμενη κεφαλή, 3 σερβοκινητήρες και 3 κινηματικές αλυσίδες. Κάθε κινηματική αλυσίδα περιλαμβάνει τον άνω βραχιώνα, τον κάτω βραχιώνα και τις αρθρώσεις. Οι άνω βραχιώνες προσαρμόζονται στους σερβοκινητήρες, στους άξονες περιστροφής τους, σχηματίζοντας τις ενεργές περιστροφικές αρθρώσεις. Οι κάτω βραχιώνες συναρμολογούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν παραλληλόγραμμα. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνουν 2 επιμέρους παράλληλες ράβδους και η σύνδεσή τους στους άνω βραχιώνες και στην κεφαλή γίνεται μέσω universal σφαιρικών αρθρώσεων. Η τοπολογία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα ο προσανατολισμός κεφαλής να είναι πάντα παράλληλος με το επίπεδο της βάσης. Για να ελέγξουμε το ρομπότ, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις σχέσεις που συνδέουν τις γωνίες περιστροφής των σερβοκινητήρων με τις συντεταγμένες της κεφαλής. Έτσι, βασισμένη στη γεωμετρία του εξής σχήματος, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις ορθές κινηματικές εξισώσεις, οι οποίες θα δίνουν την θέση της κεφαλής με γνωστές τις γωνίες των σερβοκινητήρων και τις αντίστροφες κινηματικές εξισώσεις που θα δίνουν τις γωνίες των σερβοκινητήρων, προκειμένου η κεφαλή να κινηθεί στην επιθυμητή θέση. Στην κινηματική ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε τις βασικές σχεδιαστικές παραμέτρους του ρομπότ, οι οποίες είναι οι πλευρές των τριγώνων βάσης και κεφαλής, που στο σχήμα ορίζονται σαν F και E, και τα μήκη των άνω και των κάτω βραχιώνων. Τα σχήματα δείχνουν την μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε τις ορθές στα αριστερά και τις αντίστροφες στα δεξιά κινηματικές εξισώσεις. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι η αντίστροφη κινηματική ανάλυση για το Delta Robot πραγματοποιείται πολύ πιο εύκολα από ότι η ορθή, καθώς η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί ξεχωριστά σε κάθε κινηματική αλυσίδα και περιλαμβάνει την έβρεση της τομής 2 κύκλων. Αντιθέτως, στην ορθή κινηματική ανάλυση, η διαδικασία εφαρμόζεται ταυτόχρονα και για τα 3 πόδια του ρομπότ, έγκυται στην έβρεση της τομής 3 σφαιρών και οι πράξεις, αν αποφασίσουμε να την επιλύσουμε αναλυτικά, είναι πολύ περισσότερες. Για την τροφοδοσία και τον έλεγχο του ρομπότ χρησιμοποιούμε την τοπολογία του εξής σχήματος. Αρχικά, στα δεξιά διακρίνουμε ένα μικρολεγκτή Arduino, στον οποίο θα εκτελείται το πρόγραμμα ελέγχου των σερβοκινητήρων. Το πρόγραμμα αυτό θα εκτελεί εντολές οι οποίες θα ορίζουν την γωνία στην οποία θα περιστραφεί ο κάθε σερβοκινητήρας ως προς τη μηδενική του θέση. Η γωνία αυτή μέσω PWM διαμόρφωσης μετατρέπεται στον παλμό της αντίστοιχης διάρκειας και μεταφέρεται στους ακροδέκτες ελέγχου των σερβοκινητήρων. Η τροφοδοσία τους γίνεται στα 6 βολτισί και η γύρωσή τους είναι κοινή με την γύρωση του Arduino. Στην άλλη άκρη της τοπολογίας έχουμε το γραφικό περιβάλλον ελέγχου του ρομπότ, το οποίο εκτελείται σε έναν υπολογιστή. Το περιβάλλον αυτό είναι προγραμματισμένο στη γλώσσα Processing 2 και εκεί θα υλοποιούνται οι εξισώσεις της κινηματικής ανάλυσης. Η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του μικροελεγκτή γίνεται μέσω μιας σειραϊκής USB διασύνδεσης, η οποία μεταφέρει εντολές των 4 byte. Εδώ βλέπουμε μια καλύτερη απεικόνιση του γραφικού περιβάλλοντος ελέγχου. Καταρχάς, διακρίνουμε στοιχεία ελέγχου της θέσης της κεφαλής, όπου στην περίπτωση αυτή δίνονται συντεταγμένες από το χρήστη και μέσω της αντίστροφης κινηματικής ανάλυσης υπολογίζονται οι γωνίες του κάθε σερβοκινητήρα και μεταδίδονται μέσω της διασύνδεσης στο μικροελεγκτή. Επίσης, μπορεί να ελεγχθούν ξεχωριστά οι γωνίες του κάθε σερβοκινητήρα και να αποσταλούν άμεσα στον μικροελεγκτή και στη συνέχεια μέσω της ορθής κινηματικής ανάλυσης να υπολογιστεί η θέση της κεφαλής και να απεικονιστεί στο γραφικό περιβάλλον. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας. Ο χώρος εργασίας απεικονίζεται σε 2 διαστάσεις στα δεξιά του παραθύρου για την τρέχουσα συντεταγμένη ζήτα της κεφαλής. Το πρόγραμμα επιπλέον δίνει δυνατότητα στο ρομπότ να εκτελεί προκαθορισμένες τροχές και κάποια σετ κινήσεων επίδειξης. Ο έλεγχος της ταχύτητας γίνεται με σκοπό να μειώσουμε την ταχύτητα του ρομπότ και έτσι να αποφύγουμε σπασμωδικές του κινήσεις. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται μία κλίμακα, στην οποία η τιμή 255 θα αντιστοιχεί
στην μέγιστη και ονομαστική ταχύτητα του σερβοκινητήρα και οποιαδήποτε μικρότερη τιμή σε μια αναλόγως μικρότερη ταχύτητα. Προφανώς η κλίμακα αυτή δεν θα εκφράσει την πραγματική ταχύτητα της κεφαλής. Για την εκτέλεση γραμμικών τροχιών αρκεί ο ορισμός των ακραίων σημείων τους. Ο προγραμματισμός των μη γραμμικών τροχιών γίνεται με το χωρισμό τους σε πολλά επιμέρους μικρότερα τμήματα και συνέχεια την εκτέλεση γραμμικών κινήσεων μεταξύ των ακραίων σημείων του κάθε τμήματος. Διαπιστώσαμε ότι το μήκος των τμήματων θα επηρεάζει και την ταχύτητα αλλά και την ακρίβεια της τροχιάς. Για να γίνει αυτό καλύτερα κατανοητό, προγραμματίζουμε την κυκλική τροχιά του σχήματος. Η κυκλική τροχιά αυτή συμβαίνει επί ενός επίπεδου παράλληλου στο επίπεδο χ-ψ. Όπως βλέπουμε, ο κύκλος του σχήματος χωρίζεται σε πολλούς επιμέρους κυκλικούς τομείς και στην ουσία η τροχιά της κεφαλής θα είναι επί ενός πολυγόνου. Χρησιμοποιούμε τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου, όπου η παράμετρος θ θα αυξάνεται κατά σταθερά βήματα των ΔΘ μοιρών. Τώρα, είναι κατανοητό πως όσο πιο μικρό θα είναι το βήμα, τόσο πιο ακριβής θα είναι η τροχιά. Ωστόσο, πολύ μικρό βήμα καθιστά αδύνατη τη ρύθμιση της ταχύτητας. Αυτό θα συμβαίνει γιατί όταν το βήμα είναι πολύ μικρό, οι σερβοκινητήρες θα κινούνται πολύ λίγο και δεν θα φτάνουν στην τελική τους ταχύτητα σε κάθε βήμα. Αυξάνοντας λίγο το βήμα, για χαμηλές ταχύτητες θα παρατηρήσουμε απόκληση από την επιθυμητή τροχιά. Έτσι, αν δώσουμε μία εντολή κίνησης από το σημείο Α στο σημείο Β και η ταχύτητα είναι αρκετά αργή, η επόμενη εντολή κίνησης θα δοθεί πριν η κεφάλη φτάσει στην τελική της θέση. Και το αποτέλεσμα θα είναι μία τροχιά σαν και αυτή της κόκκινης καμπύλης, αν φαίνεται καλά, του σχήματος. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, εισήγαμε μία χρονική καθυστέρηση. Η διάρκεια της αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που κάνει ένα σώμα να κινηθεί κατά μία απόσταση ΔΧ με μία σταθερή ταχύτητα V. Η απόσταση αυτή θα είναι η χορδή του αντίστοιχου κυκλικού τομέα και θα είναι συνάρτηση της ακτίνας του κύκλου. Η ταχύτητα όμως της κεφαλής είναι άγνωστη. Εφόσον δεν έχουμε υλοποιήσει την κινηματική ανάλυση της ταχύτητας του ρομπότ, δεν έχουμε στη διάθεσή μας τις σχέσεις που να συνδέουν την ταχύτητα των σερβοκινητήρων με την ταχύτητα της κεφαλής. Η μέθοδος που αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα της ταχύτητας, θεωρώντας πως η σχέση της με την ταχύτητα της κεφαλής είναι γραμμική, χωρίς όμως να ξέρουμε αν αυτό ισχύει απαραίτητα, και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν διορθωτικό συντελεστή σε, επιχειρούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν τιμές αυτού, οι οποίες να δώσουν μια ικανοποιητικά ομαλή και ελεγχόμενη ως προς την ταχύτητα τροχιά. Τέτοιες τιμές βρέθηκαν και έδωσαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, τουλάχιστον για το εύρος των ακτινών και των ταχυτήτων για τις οποίες προδιαγράφουμε την εφαρμογή μας. Για κάθε επιμέρους κομμάτι του ρομπότ σχεδιάστηκε το αντίστοιχο 3D μοντέλο στο λογισμικό SolidWorks. Στη συνέχεια, τα μοντέλα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την κατασκευή του κάθε κομματιού. Η εικόνα δείχνει το συνολικό 3D μοντέλο του Delta Robot που κατασκευάσαμε και, όπως βλέπουμε, περιλαμβάνει και μεταλλικά και πλαστικά κομμάτια. Η κατασκευή και η επεξεργασία των μεταλλικών κομματιών έγινε στο μηχανουργείο της εταιρείας και ήταν κυρίως από αλουμίνιο. Για τα πλαστικά χρησιμοποιήθηκε ένας 3D printer που χρησιμοποιείται την τεχνολογία Selective Laser Sintering. Ένας τέτοιος εκτυπωτής θα χρησιμοποιεί σκόνη πολυαμίδης και μέσω μιας ακτίνας laser θα χτίζει στρώμα-στρώμα το αντικείμενο. Αρχικά, οι αρθρώσεις, η άνω και κάτω βραχίωνος και η κεφαλή κατασκευάστηκαν από αυτό το υλικό. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ανθεκτικά υλικά, αλλά παρουσίασαν κάποια ελαστικότητα η οποία ήταν ανεπιθύμητη. Επίσης, οι επιφάνειες του ήταν πολύ τραχές, λόγω του ότι το υλικό είναι αρχικά σε μορφή σκόνης και αυτό εισήγαγε τριβές στους άξονες περιστροφής των αρθρώσεων. Έγινε μια προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι τριβές, λιάνοντας τους άξονες περιστροφής και αυξάνοντας λίγο τις σοπές των δράνων τους, αλλά αυτό προκάλεσε ανοχές και κατά συνέπεια μείωσε την ακρίβεια και τη σταθερότητα του ρομπότ. Καταλάβαμε επομένως ότι πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσουμε όλα τα πλαστικά μας κομμάτια με μεταλλικά. Αρχικά αντικαταστήσαμε τους βραχίονες και στη συνέχεια τις περιστροφικές πλαστικές αρθρώσεις του σχήματος στα αριστερά, με σφαιρικές αρθρώσεις από αλουμίνιο του κεντρικού σχήματος.
Αυτές μείωσαν αισθητά τις τριβές, αλλά και την ελευθερία κινήσεων στους βραχίονες. Επίσης, είχαν κάποιες ανοχές, αλλά η σταθερότητα του ρομπότ βελτιώθηκε πολύ με την τοποθέτηση ελαττήριων, όπως δείχνει το σχήμα. Τελικά, αντικαταστήσαμε και τις αρθρώσεις αυτές με σφαιρικές μαγνητικές, στις οποίες συναρμολογήσαμε, όπως δείχνει το δεξί σχήμα, οι οποίες επέτρεψαν μεγάλη ελευθερία κινήσεων και πολύ σταθερή στήριξη. Εν τέλει, το ρομπότ μπορούσε να ανυψώσει και να κινήσει φορτίο ως 600 γραμμαρίων. Η διερεύνηση που κάναμε προς το χώρο εργασίας βασίστηκε στο εξής σχήμα. Το σχήμα αυτό δείχνει τη μεταβολή του χώρου εργασίας ως προς την αύξηση διάφορων σχεδιαστικών παραμέτρων του ρομπότ. Καταρχάς, απορρίψαμε τη λύση της δεξιάς στήλης, γιατί η επιμήκυση των άνων βραχιώνων θα μειώσει και την ανυψωτική ικανότητα του ρομπότ. Αν λάβουμε υπόψη τη σχέση της ροπής. Η κυριότερη αλλαγή που κάναμε ήταν να μειώσουμε την πλευρά του τριγώνου βάσης, τοποθετώντας πιο κεντρικά τους κινητήρες πάνω στην ακίνητη πλάκα. Και έτσι από έναν χώρο εργασίας που μοιάζει με το τρίτο σχήμα, οδηγηθήκαμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο εργασίας που μοιάζει περισσότερο με το δεύτερο σχήμα της πρώτης στήλης. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι παρότι το μοντέλο που κατασκευάσαμε εξυπηρέτησε κυρίως δοκιμαστικούς σκοπούς, η κινηματική του ανάλυση, η στρατηγική ελέγχου και οι κατασκευαστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακέραιες για την κατασκευή ενός πρακτικού μοντέλου. Η δυναμική συμπεριφορά της συσκευής πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω από μηχανολογική σκοπιά και ως προς την επιλογή των στροφοκινητήρων, έτσι ώστε να κατασκευαστεί το πρακτικό μοντέλο το οποίο θα ανυψώνει τα αντικείμενα τα οποία θέλουμε. Οι προδιαγραφές εφαρμογής αυτής δεν απαιτούν ιδιαίτερη διερεύνηση ως προς την εκτέλεση μη γραμμικών τροχιών και τον ακριβή έλεγχο της ταχύτητας. Επομένως, θα αρκεστούμε σε αργές και γραμμικές κινήσεις. Τελικά, διαπιστώσαμε πως το Delta Robot μπορεί να βρει πληθώρα εφαρμογών στο περιβάλλον μιας βιομηχανίας. Κάποιες ιδέες που είχαμε για τη χρήση του ήταν η επικόλυση ετικετών σε αντικείμενα μαζικής παραγωγής, η αναγνώριση και διαχωρισμός εξαρτημάτων όπως βίδες και παξιμάδια ως προς το είδος του σπυρώματος, τη διάμετρό τους ή την κεφαλή τους και 3D printing. Καθεμία από αυτές τις εφαρμογές θα εισάγει διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την υλοποίηση του ρομπότ, όπως ενδεχομένως υψηλότερη ταχύτητα ή εκτέλεση τροχιών με απόλυτη ακρίβεια. Αλλά αυτό που εν τέλει θα καθορίσει τη χρήση της συσκευής θα είναι η επιλογή του εργαλείου στην κεφαλή του. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη η ενσωμάτωση κάποιων πρόσθετων λειτουργιών για την περαιτέρω βελτίωση του ρομπότ στη συνέχεια, οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν κάποια ανάδραση ως προς τη θέση της κεφαλής των αρθρώσεων ή κάποιοι αλγόριθμοι αναγνώρισης εικόνας. Θα ήθελα να δείξω ένα βίντεο, αλλά επειδή βλέπω ότι δεν έχω αρκετό χρόνο, θα το σταματήσω κάποια στιγμή εδώ. Εκτελείται ένα demo κινήσεων του ρομπότ. Τα αντικείμενα στη μέση είναι αντίβαρα. Οι αρθρώσεις που έχουμε είναι οι αρχικές πλαστικές που είπαμε. Και τώρα το ρομπότ θα εκτελεί κάποιες κινήσεις, αυξάνοντας σταδιακά την ταχύτητά του. Κάτι τέτοιο συμβαίνει λίγο πολύ σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάκη. Παρακαλώ πολύ για ερωτήσεις. Εδώ μια... Όχι. Ονομάζομαι Φωτεινή Λαπρούλη.
Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ήθελα να ρωτήσω, πώς γίνεται ο διαχωρισμός και η αναγνώριση των εξαρτημάτων με αυτό το μηχάνημα? Θα μπορούσε να υπάρχει μία ακίνητη κάμερα σε κάποιο σημείο, είτε του ρομπότ, είτε κάπου έξω, και στην κεφαλή θα υπήρχε κάποια αρπάγη, έτσι ώστε να μπορεί να τα επιλέγει και να τα τοποθετεί έτσι, αν φανταστείς έναν ταινιόδρομο, για παράδειγμα, που περνάνε βίδες και κάποια άλλα εξαρτήματα, θα μπορούσε να ξεχωρίζει τι είναι τι. Κατά εξοχήν, τέτοια ρομπότ είναι πάρα πολύ γρήγορα, επομένως να τα επιλέγει και να τα τοποθετεί στο αντίστοιχο χώρο. Τώρα, η αναγνώριση προφανώς θα απαιτεί κάποιον αλγόριθμο αναγνώρισης προτύπων εικόνας και για να μπορέσει να τα αναγνωρίζει. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Πάνω, όχι, δεν νομίζω. Ωραία, ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Δημάκη. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην δεύτερη παρουσίαση, η οποία θα γίνει από την κυρία Χριστίνα Αυδίκου και αναφέρεται στον χαρακτηρισμό κατακόρυφων διασυνδέσεων TSV σε υψηλές συχνότητες και διάγνωση σφαλμάτων σε 3D ολοκληρωμένα κυκλώματα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αυδίκου Χριστίνα και είμαι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΗΘΙΤΑ. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια περίληψη της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία έχει ως θέμα το χαρακτηρισμό των κατακόρυφων διασυνδέσεων στις υψηλές συχνότητες και μοντελοποίηση βλαβών στην τρισδιάστατη τεχνολογία ολοκλήρωσης. Για την καλύτερη κατανόηση των ενιών, η παρουσίαση χωρίζεται σε 7 διακριτές ενότητες. Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο quiz. Έστω ότι θέλουμε να επισκεφτούμε ένα φίλο μας. Στην πρώτη περίπτωση ζούμε σε ένα μεγάλο χωριό και ο φίλος μας μένει στην άλλη άκρη του χωριού. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση ζούμε σε έναν ουρανοξύστη και ο φίλος μας μένει αρκετούς ορόφους πιο πάνω από εμάς. Ποιο περιβάλλον πιστεύετε ότι είναι αυτό που προσφέρει τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο μετακίνησης? Παρακαλώ, σηκώστε χέρι όσοι πιστεύετε ότι είναι το χωριό. Ωραία. Και παρακαλώ, σηκώστε χέρι όσοι πιστεύετε ότι είναι ο ουρανοξύστης. Πολύ ωραία. Θα κρατήσετε αυτές τις δύο εικόνες λίγο στο μυαλό σας, γιατί θα τις ξαναχρειαστούμε παρακάτω. Μέσα στον πυρετό της ολοκλήρωσης και της μείωσης των διαστάσεων των τραζίστων, ο Gordon Moore, συνιδρυτής της εταιρείας Intel, παρατήρησε το 1965 ότι ο αριθμός των τραζίστορς ανά τετραγωνική ίντσα στα ολοκληρωμένα κυκλώματα θα διπλασιάζεται περίπου κάθε 18 μήνες. Η παρατήρηση αυτή καθιερώθηκε και ως ο νόμος του Moore. Δυστυχώς όμως σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η φυσική δεν επιτρέπει τεχνολογίες πύλης μικρότερων διαστάσεων. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό να σημάνει για μας το τέλος του νόμου του Μουρ? Ευτυχώς για μας όχι. Την απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα έρχεται να δώσει η τρισδιάστατη τεχνολογία ολοκλήρωσης, η οποία επιτρέπει την ολοκλήρωση σύνθετων συστημάτων. Και συγκεκριμένα τα 3D ολοκληρωμένα κυκλώματα προσφέρουν πολλά υποσχόμενες λύσεις, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια των dies και μειώνοντας τον μήκος των διασυνδέσεων, προσφέροντας υψηλή λειτουργικότητα και απόδοση. Η 3D τεχνολογία ολοκλήρωσης αποτελεί την τεχνολογία του μέλλοντος για τα ολοκληρωμένα συστήματα και τα χαμηλού κόστους ετερογενή συστήματα. Δηλαδή, η 3D τεχνολογία ολοκλήρωσης αποτελεί πλέον τον ουρανοξύστη, ο οποίος έρχεται να αναβαθμίσει το σημερινό χωριό των chips. Όπως αναφέραμε, τα dies στηβάζοντας προς τον άξονα Z, άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα through silicon vias,
Ένα TSV, λοιπόν, είναι μια κατακόρυφη ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία διέρχεται από το στρώμα πυρητίου, είτε του wafer βάσης, είτε ενός die. Έχει συνήθως κυλινδρικό σχήμα και γεμίζεται με αγώγιμο υλικό, ενώ εξωτερικά περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα διηλεκτρικού, με σκοπό να προστατεύσει το πυρίτιο από τα ελεύθερα φορτία του αγωγού. Σκοπός των DSVs είναι να εγκαθιδρύσουν λοιπόν την επικοινωνία μεταξύ πολλαπλών dies, να δρομολογήσουν το ηλεκτρικό σήμα και να προσφέρουν ένα μονοπάτι παροχής ισχύως για όλα τα chips. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που από πολλούς ερευνητές και μηχανικούς θεωρούνται ως η καρδιά μιας τρισδιάστατης στίβας. Μια τυπική διάταξη DSVs είναι και η λεγόμενη δομή Ground Signal. Σύμφωνα με τη δομή αυτή, έχουμε δύο TSVs με ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τα οποία βυθίζονται στο υπόστρωμα πυρητίου. Το Signal TSV χρησιμεύει ως μονοπάτι διέλευσης του επιθυμητού σήματος, ενώ το Ground TSV ως γύρωση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά μοντέλα που περιγράφουν τη δομή αυτή, προτείνοντας κλειστές σχέσεις, οι οποίες όμως είναι εξάρτηση μόνο της γεωμετρίας και των υλικών. Αυτό όμως δεν μας βοηθά στο να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρονται τα TSV στις υψηλές συχνότητες. Συγκεκριμένα μετά από σύγκριση αρκετών μοντέλων της βιβλιογραφίας, καταλήξαμε στο μοντέλο των Χου και Λι, το οποίο περιγράφει ικανοποιητικά τα TSV στις υψηλές συχνότητες. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα χάλκινα TSV βυθίζονται σε υπόστρωμα πυρητίου, ενώ περιβάλλονται από ένα λεπτό στρώμα διοξιδίου του πυρητίου. Στο αριστερό διάγραμμα βλέπετε την αντίσταση του TSV, ενώ στο δεξί βλέπετε την αντίσταση του υποστρώματος. Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η συχνότητα, αυξάνεται εκθετικά η αντίσταση της δομής GS, πράγμα που οφείλεται κυρίως στο επιδερμικό φαινόμενο που μειώνει το βάθος διείσδυσης του ρεύματος. Η αύξηση της συχνότητας προκαλεί μείωση της αυτεπαγωγής εξαιτίας φαινομένων δευτερογενούς χωρητικότητας, ενώ η χωρητικότητα στις χαμηλές συχνότητες είναι αρκετά υψηλή εξαιτίας του φαινομένου αλλαγής πολικότητας στο χώρο που αποτρέπει το ηλεκτρικό πεδίο να διεισδύσει πλήρως στο υπόστρωμα πυρητίου, αλλά το περιορίζει σε ένα λεπτό στρώμα διοξιδίου του πυρητίου. Διαισθητικά μπορούμε να πούμε ότι το μοντέλο καλά περιγράφει τα TSVs, όμως για να εξακριβώσουμε την ορθότητά του θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσομοιώσεις. Για την προσομοίωση της δομής GS πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους εξής παράγοντες. Αρχικά τα υλικά των στοιχείων θα πρέπει να εκφράζουν τις απώλειες και τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τη δομή. Ιδανικά θα έπρεπε να προσομοιώσουμε τη δομή GS σε έναν άπειρο ελεύθερο χώρο, πράγμα που δεν είναι εφικτό. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τοποθετήσουμε τα σύνορα του χώρου προσομοίωσης πολύ κοντά στη δομή, γιατί σχεδόν πάντα δημιουργούνται ανακλάσεις σε γειτονικές επιφάνειες και το διαδιδόμενο κύμα επιστρέφει πολύ κοντά στο σημείο που γίνεται η μέτρηση. Επίσης, δεν πρέπει να τα τοποθετήσουμε και πολύ μακριά από τη δομή, γιατί έτσι χρειαζόμαστε περισσότερους υπολογιστικούς πόρους για την επίλυσή της. Όσον αφορά τις οριακές συνθήκες, επιλέγουμε το λεγόμενο open boundary, σύμφωνα με το οποίο το κύμα διαπερνά το σύνορο αυτό με ελάχιστες ανακλάσεις και έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση του άπειρου ελεύθερου χώρου. Επιλέγουμε discrete ports για την εξαγωγή ρεύματος και τάσης που στη συνέχεια θα μας βοηθήσουν στον υπολογισμό παραμέτρων βυθύρων. Τέλος, η κατηγορία των προβλημάτων που λύνονται με τις κλασικές μεθόδους ηλεκτρομαγνητισμού είναι δυστυχώς περιορισμένη. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος επίλυσης προβλημάτων αυτών είναι μέσω αριθμητικών μεθόδων και μία από αυτές είναι και η FDTT. Η FDTT προτάθηκε από το Γη και ακολουθεί την εξής διαδικασία. Ο αλγόριθμος του Γη χωρίζει τον τρισδιάστατο χώρο σε εξάεδρα και στη συνέχεια οι συνιστώσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υπολογίζονται αναδρομικά με τη χρήση πεπερασμένων διαφορών, οι οποίες αντικαθιστούν όλες τις παραγόγους τους νόμους των Αμπέρ και Φάραντεϊ. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε την τελική μορφή της δομής GS. Με κίτρινο φαίνονται τα χάλκινα TSV, ενώ με γαλάζιο φαίνεται το λεπτό στρώμα διοξιδίου του πυρητίου. Το μεγάλο ροζ κουτί είναι το υπόστρωμα πυρητίου και στην κάτω διαφάνεια βλέπουμε τα σύνορα του χώρου προσομοίωσης. Περνάμε στα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε την S1-1 παράμετρο μετρούμενη σε dB για συχνότητες από 1 έως 100 GHz. Παρατηρούμε ότι στις χαμηλές συχνότητες η συμπεριφορά της δομής είναι βέλτιστη, καθώς όμως αυξάνεται η συχνότητα, αυξάνεται και η τιμή της S1-1 παραμέτρου εξαιτίας των απολειών στα υλικά και το υπόστρωμα, καθώς επίσης και λόγω του επιδερμικού φαινομένου. Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε και για το διάγραμμα της S2-1 παραμέτρου, της οποίας η τιμή μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας.
Στο βίντεο αυτό παρακολουθούμε τα διανύσματα του ηλεκτρικού πεδίου, τα οποία βγαίνουν από το signal TSV και εισέρχονται στο ground TSV. Θα περάσουμε λοιπόν στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Όπως είδαμε, η προσομοίωση μας έδωσε αποτελέσματα σε S παραμέτρους, ενώ το μοντέλο προτείνει σχέσεις για τα διακριτά στοιχεία της δομής. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιστοιχίσουμε αυτά μεταξύ τους. Η δομή GS μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατανεμημένη γραμμή μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι R, L, C και J είναι γνωστές, τότε η ανάλυση της γραμμής μεταφοράς μπορεί να γίνει με κυκλωματικές μεθόδους και το πρόβλημα κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς ξεχωρίζει πλήρως από το ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα στη διατομή της. Χρησιμοποιούμε τις ABCD παραμέτρους για την περιγραφή της γραμμής μεταφοράς, καθώς είναι βολικές, εφόσον ο ABCD πίνακας νη ακολουθιακών διθύρων ισούται με το γινόμενο των επιμέρους νη ABCD πινάκων. Αφού υπολογίσουμε τις ABCD παραμέτρους, τις μετατρέπουμε στη συνέχεια σε S και παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι το μοντέλο γραμμής μεταφοράς συγκλίνει με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, πράγμα που δείχνει ότι μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά το TSV στις υψηλές συχνότητες. Και επίσης, μικρές αποκλίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι το λογισμικό προσομοίωσης έχει μια πιο πλήρη εικόνα των ηλεκτρομαγνητικών χαρακτηριστικών των υλικών που δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας στο μοντέλο, στο ηλεκτρικό μοντέλο. Στη σειρά αυτή προσομοιώσεων μελετήσαμε πώς ο αριθμός των ground TSV που περιβάλλουν το signal TSV καθώς και η απόστασή τους από αυτό επηρεάζει τη μεταφορά του σήματος. Αρχικά μελετούμε την κλασική δομή GS και παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το pitch, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των TSVs, τόσο χειροτερεύει η συμπεριφορά του συστήματος. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τις καμπύλες της S2-1 παραμέτρου. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι εδώ ότι οι καμπύλες της S2-1 παραμέτρου παρουσιάζουν διαφορετική κλίση μεταξύ τους, σε αντίθεση με αυτές της S1-1 παραμέτρου που υπήρχε απλά ένα offset μεταξύ τους. Και αυτό μας δείχνει ότι καθώς αυξάνεται το pitch, αυξάνεται και η συνολική χωρητικότητα του συστήματος, πράγμα που φυσικά δεν είναι επιθυμητό. Στη δομή αυτή τώρα πήραμε τρία ground TSV, τα τοποθετήσαμε στις κορυφές ενός ισόπλευρου τριγώνου με κέντρο βάρους του signal TSV. Παρατηρούμε ότι η δομή αυτή έχει ήδη καλύτερη συμπεριφορά από την προηγούμενη, καθώς η S1-1 παράμετρος στα 100 GHz έχει τιμή μείον 33 dB από τα μείον 25 που έχει η προηγούμενη, για τιμή pitch ίση με 10 μικρόμετρα. Το ίδιο φαίνεται και από τα διαγράμματα της S2-1 παραμέτρου. Και τέλος, πήραμε 8 ground TSV, τα οποία τα τοποθετήσαμε στις κορυφές και στα μέσα των πλευρών ενός τετραγώνου, με κέντρο βάρους στο signal TSV. Η δομή αυτή παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά από τις τρεις που μελετήσαμε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ground TSV που περιβάλλονται γύρω από το signal TSV, τόσο καλύτερη μόνωση προσφέρουμε στο τελευταίο και επίσης όσο μειώνουμε το pitch, μειώνεται και η απώλεια εξαιτίας της χωρητικής φύσης του υποστρώματος. Ο Λάο Τσου είπε ότι το να αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι μια αρετή. Το να μην αντιλαμβάνεσαι όμως τι είναι αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις είναι ένα ελάττωμα, ένα σφάλμα. Και εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα για σφάλματα στη 3D τεχνολογία ολοκλήρωσης. Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης, όταν τα dies ενώνονται μεταξύ τους, ασκείται μηχανική πίεση πάνω στα TSVs, με αποτέλεσμα να προκύψει πιθανώς μια ρογμή ή ένα σπάσιμο στον αγωγό του TSV. Το cracking sage μπορεί να μοντελοποιηθεί από ένα παράλληλο RC δικτύωμα. Το μονοπάτι αγωγημότητας διέρχεται από την αντίσταση R-cracks στις χαμηλές συχνότητες και από τον πυκνωτή σε cracks στις υψηλές. Τα διακριτά αυτά στοιχεία μπορούμε να τα εκφράσουμε μέσω του θεμελιώδους ορισμού του πυκνωτή παράλληλων πλακών και μέσω του θεμελιώδους ορισμού της αντίστασης που συνδέει τα υλικά με τη γεωμετρία της. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, προτείνουμε ένα ηλεκτρικό μοντέλο για το TSV με το crack, το οποίο έχει ως σύνθετη αντίσταση εισόδου τη σύνθετη αντίσταση του TSV συν τη σύνθετη αντίσταση του crack, που είναι ο παράλληλος συνδυασμός της αντίστασης R-crack και του πυκνωτή σε crack. Και καταλήγουμε σε μια σχέση για τη Z1-1, η οποία εξαρτάται από τα υλικά του συστήματος, από τη γεωμετρία, αλλά και από τη συχνότητα.
Για να ελέγξουμε την ορθότητα αυτής της σχέσης, προφανώς πρέπει να προσομοιώσουμε το TSV. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Με πράσινο φαίνεται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, ενώ με μπλε τα αποτελέσματα του τύπου που προτείναμε. Παρατηρούμε ότι για crack ύψους 0,1 μικρόμετρα τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται. Καθώς όμως αυξάνεται το ύψος της ρογμής στα επόμενα διαγράμματα, παρατηρούμε μεγάλη απόκληση μεταξύ αυτών των αποτελεσμάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν λάβαμε υπόψη μας την επιπλέον χωρητικότητα που προκαλούν τα fringing effects. Δυστυχώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποια ακριβής μαθηματική μοντελοποίηση των φαινομένων αυτών. Ενδεικτικά προτείνεται η σχέση 9 για πυκνωτή παράλληλων κυκλικών πλακών. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία του ύψους της ρογμής προς το συνολικό ύψος του TSV, τόσο πιο έντονα είναι τα φαινόμενα fringing. Επίσης, μόνο όταν το ύψος της ρογμής είναι 8 π φορές μεγαλύτερο από την ακτίνα του TSV, τότε μόνο μπορούμε να αγνοήσουμε τα φαινόμενα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι για TSV ακτίνας ενός μικρομέτρου θα έπρεπε να έχουμε ύψος ρογμής περίπου 25 μικρόμετρα, που φυσικά είναι αδύνατο. Βλέπουμε ξανά τα ίδια αποτελέσματα για τη Z1-1 παράμετρο και αυτή τη φορά έχουμε βάλει και τη ροζ καμπύλη που είναι η Z1-1 παράμετρος υπολογισμένη με τη χρήση της σχέσης 9. Παρατηρούμε καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με πριν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόκληση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να υπολογίσουμε ποια είναι τα fringing effects ενός TSV με crack. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα dataset, στήθηκαν προσομοιώσεις για τη μέση ύψους ρογμής από 0,1 έως 1,5 μικρόμετρο, από όπου και έγινε η εξαγωγή της Z1-1 παραμέτρου. Στη συνέχεια βρήκαμε από τη σχέση 9 την επιπλέον fringing χωρητικότητα και δημιουργήσαμε τα πηλίκα σε fringe DSA simulation και προσπαθήσαμε να βρούμε ποια είναι η σχέση που συνδέει τα πηλίκα αυτά με το ύψος της ρογμής. Η σχέση αυτή, η συνάρτηση βασικά που περιγράφει καλύτερα τη σχέση αυτή, είναι η συνάρτηση της τετραγωνικής ρίζας. Παρατηρούμε ότι το άθροισμα τετραγωνικών σφαλμάτων και η τετραγωνική ρίζα μέσου σφάλματος έχουν πάρα πολύ μικρές τιμές, πράγμα που δείχνει τη μεγάλη ακρίβεια του προτινόμενου μοντέλου. Τέλος, η χωρητικότητα του crack ισούται, είναι πλέον μια συνάρτηση της γεωμετρίας, των υλικών του συστήματος, αλλά και του ύψους της ρογμής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αυδίκου. Παρακαλώ πολύ για ερωτήσεις. Εδώ μπροστά ο κύριος. Ανογιαννάκης Βαπτιστής από το Μετσόβιο. Καλησπέρα. Αυτά τα τρισδιάστα chips φτιάχνονται ουσιαστικά... Λίγο πιο δυνατά, ναι. Να ξεκαθαρίσω λίγο πώς φτιάχνονται αυτά τα τρισδιάστα chips. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά... Συγγνώμη, δεν ακούγεστε, οπότε ή το μικρόφωνο είναι κλειστό ή πρέπει να είναι πιο κοντά στο... Αναπτύσσετε χωριστά dyes και μετά τα ενώνετε με πιέζοντας. Βασικά, υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κατασκευής των TSVs. Τις διακρίνουμε χοντρικά στις λεγόμενες via first, via middle και via last. Ανάλογα με το υλικό και τον εξοπλισμό που έχει το κάθε εργαστήριο, κάθε μέθοδος έχει τα υπέρ και τα κατά της. Ή μπορείς να σχεδιάσεις κατευθείαν τον die και μετά να τρυπήσεις και να δημιουργήσεις τα TSVs, ή μπορείς αρχικά να δημιουργήσεις τα TSVs και να αρχίσεις να χτίζεις γύρω τους. Εμείς συγκεκριμένα, επειδή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το θέμα του manufacturing, τα μοντέλα αυτά που εγώ μελέτησα ακολουθούσαν την via last διαδικασία, ότι υπάρχει το die και μετά το τρυπάω για να φτιάξω το TSV. Ελπίζω να σας κάλυψα. Μία ερώτηση έχει εκεί ο κύριος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Σχεδιατήταξης μεγέθους βελτίωσης στην ταχύτητα αναφερόμαστε, γιατί στην αρχή μας δείξατε για τον νόμο του Μουρ και τι σύνδεση γίνεται, ας πούμε, με αυτή τη 3D ολοκλήρωση. Η 3D τεχνολογία ολοκλήρωσης δεν θα παρατείνει τον νόμο του Μουρ. Θα προσφέρει πολύ περισσότερα από τον νόμο του Μουρ, γι' αυτό και λέγεται More than Moore. Συγκεκριμένα δεν αυξάνεται η πυκνότητα των τρανζίστορ σε ένα die, αλλά αυξάνουμε τα dies σε ένα package, σε μια στίβα. Τα TSV σε αυτή τη στιγμή θεωρούνται όσο πιο αξιόπιστος τρόπος μεταφοράς του σήματος και όσον αφορά τις ταχύτητές τους, ακόμη υπάρχουν υποέρευνα υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με αυτό. Είναι αρκετά γρήγορα, απλά πρέπει να ξεπεραστούν πρώτα προβλήματα θερμότητας που επηρεάζουν την απόδοσή τους και αυτή τη στιγμή είναι το κύριο πράγμα που εμποδίζει την 3D τεχνολογία ολοκλήρωσης να βγει άμεσα στην παραγωγή. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Χριστίνα, φαντάζομαι ότι μελέτησες την βιβλιογραφία της τρισδιάθετης ολοκλήρωσης πριν να το ξεκινήσεις αυτό. Επειδή έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν το σήμα κατά τον άξονα Z να μεταδοθεί οπτικά, είδες καθόλου πόσο καλύτερη μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση? Όχι η οπτική, πόσο καλύτερη από την οπτική μετάδοση μπορεί να είναι η περίπτωση που μελέτησες εσύ? Εννοείται δηλαδή να... Δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, ένα μικρό λέιζερ το οποίο μεταδίδει το σήμα από συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή περνάμε, ας πούμε, στον κλάδο των photonics. Ναι, ναι. Όχι, δυστυχώς δεν το έχω μελετήσει το θέμα, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θεωρώ ότι ακόμη και σε αυτό τον κλάδο των photonics υπάρχει μεγάλο θέμα σχετικά με την αξιοπιστία των υλικών, ειδικά στις υψηλές συχνότητες, οπότε δεν υπάρχει μια σίγουρη λύση και από εκείνη την πλευρά. Αλλά... Και μια λίγο πιο δύσκολη ερώτηση. Υπάρχει καλύτερο πανεπιστήμιο να κάνεις διδακτορικό από το πανεπιστήμιο που έκανες αυτή τη διπλωματική? Δεν χρειάζεται να απαντήσεις, σκέψου το λίγο. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αυθίκου και την παρέμβαση του αγαπητού συναδέλφου. Περνάμε στην τρίτη παρουσίαση, η οποία ξαναυπενθυμίζω ότι συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Ελευθερία Μίτκα. Και το θέμα είναι οι στρατηγικές ασφάλειες για προτυποποίηση σε ρομποτικές διατάξεις για personal AGV. Χαίρετε και από μένα. Ονομάζομαι Μίτκα Ελευθερία. Είμαι υποψήφια διδάκτορ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, σχολή τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Στα πλαίσια του 7ου ΣΦΗΜΗ θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με θέμα το πώς μπορούμε να καταστρώσουμε μια στρατηγική ασφαλείας όσον αφορά την προτυποποίηση ενός προσωπικού AGV ρόμποτ. Καλό θα ήταν να κάνουμε μια αναδρομή στο τι σημαίνει τυποποίηση και τι σημαίνει προτυποποίηση, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς θα παρακολουθήσετε. Τυποποίηση καλείται η διαδικασία μέσω της οποίας αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί πιστοποιημένοι εκδίδουν, εκπονούν πρότυπα, τα οποία πρότυπα είναι έγγραφα κοινής αποδοχής που περιέχουν για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή διαδικασίες ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρατηρήσουμε και θα προσπαθήσουμε να δείτε μία βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε ένα πρότυπο. Τα πρότυπα είναι εξαιρετικά σημαντικά, βοηθούν πάρα πολύ στο να εξαπλωθούν κάποια emerging technologies σε νεοσύστατες αγορές
Και πρόσφατα παραδείγματα είναι το PC, το οποίο διαδόθηκε εξαιτίας καλής προτυποποίησης. Και παραδείγματα αποτυχημένης προτυποποίησης έχουν να κάνουν και με το ένα πρόσφατο παράδειγμα με την τεχνολογία του Blu-ray. Εδώ βλέπετε έναν ορισμό. Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό, δηλαδή τι ορίζεται σαν ρομπότ σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο, ISO TC184S2PTAF2, όπου μας λέει ότι το ρομπότ ορίζεται ως μια επαναπρογραμματιζόμενη μηχανή, η οποία έχει ένα βαθμό αυτονομίας, δηλαδή κυμαίνεται από πλήρως τηλεχειριζόμενα ρομπότ, manual, έως πλήρως αυτόνομα, προγραμματιζόμενη σε περισσότερους του ενός άξονες, τοποθετημένη σε μία σταθερή βάση, είτε κινούμενη, ικανή να εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, όμως, εμείς θα ασχοληθούμε με τα προσωπικά ρομπότ, όπου πάλι σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο που βρίσκεται υπό έκδοση από τον ISO, καταρχήν θα πούμε τι είναι συνεργατικό ρομπότ ή service robot, το οποίο είναι αυτό που η χρησιμότητά του σχετίζεται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ατόμου, της κοινωνίας ή του εξοπλισμού. Δεν μιλάμε για βιομηχανικά ρομπότ, δεν μιλάμε για military services και εξαιρούμε επίσης και τα ρομποτικά παιχνίδια. Όσον αφορά τα βιομηχανικά ρομπότ, δεν θα ασχοληθούμε, διότι το θέμα της προτυποποίησης έχει λυθεί, δεν βρίσκεται στη διαδικασία των διαβουλεύσεων, όπως συμβαίνει με το προσωπικό ρομπότ που θα παρουσιάσουμε τη μελέτη σε αυτή την εργασία. Και έχει λυθεί σύμφωνα με την αρχή τον κανόνα διακοπής ή διαχωρισμού. Δηλαδή, στα βιομηχανικά ρομπότ έχουμε διαχωρίσει το χρήστη από την εκτέλεση της ρομποτικής εργασίας, οπότε και έχει διασφαλιστεί κατά κύριο λόγο ο χρήστης εξαιρουμένων κάποιων δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν είτε με προγραμματισμό, είτε με συντήρηση, οπότε και ο χρήστης, είτε και με διδασκαλία, οπότε ο χρήστης βρίσκεται αναγκαστικά κοντά στο ρομπότ. Το προσωπικό ρομπότ που θα δούμε και σήμερα ορίζεται ως ένα συνεργατικό ρομπότ, δηλαδή ένα service robot, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Τα προσωπικά ρομπότ χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, πάλι σύμφωνα με τον ISO. Τα mobile robots, δηλαδή τα οποία είναι κινούμενα, μπορεί να είναι είτε AGV, είτε να κινούνται πάνω σε τροχούς, είτε γενικότερα να είναι δίποδα ή ανθρωποειδή. Τα people carrier, αυτά τα οποία μεταφέρουν άτομα σε νοσοκομεία, είτε τα physical assistant, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο εξωσκελετικά και τα οποία παρέχουν τις ικανότητες που χρειάζονται σε ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ικανότητες, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν κάποιες, να πληρούν ορισμένες ανάγκες και να διευκολύνουν την ποιότητα ζωής τους. Εδώ βλέπετε μία εικόνα, έτσι ώστε να έχετε στο μυαλό σας περίπου γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε. Εδώ βλέπετε διάφορα προσωπικά ρομπότ, τα οποία δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμα. Εδώ βλέπετε το people carrier, το οποίο μεταφέρει τον άνθρωπο, εδώ και πάλι τέτοιου τύπου προσωπικά ρομπότ, καθώς και τα τύπου εξωσκελετικά. Εδώ βλέπετε ένα ρομποτικό πρωτότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η εργασία και το οποίο είναι ένα προσωπικό ρομπότ το οποίο κάνει fetch and carry tasks, δηλαδή μεταφέρει γενικότερα φορτία. Και αυτό θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο ρομπότ, όπως είπα και πριν. Είναι ένα AGV μεταφοράς μικρών φορτίων. Ονομάζεται AGV γιατί έχει περιορισμένο βαθμό αυτονομίας, διότι κινείται πάνω σε ρόδες και πρέπει να ακολουθεί κάθε φορά το χρήστη του, να έχει μια συγκεκριμένη απόσταση να διατηρεί από το χρήστη και φυσικά να επιστρέφει στη βάση φόρτισης κάθε φορά για επαναφόρτιση, να αποφεύγει τείχους, αντικείμενα, ζώα, να ακολουθεί την τροχιά τους, να μην σταματάει κάθε φορά που βρίσκει κάποιο αντικείμενο, να παραλαμβάνει πάνω του ένα μικρό φορτίο της τάξης του 2 με 3 κιλών και να ακολουθεί κάθε φορά τον άνθρωπο, το user δηλαδή, που το φόρτισε και αν η μπαταρία το αποφορτιστεί, να ειδοποιεί και να επιστρέφει στη βάση φόρτισης. Προορίζεται για εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σε αεροδρόμια ή ξενοδοχεία, ως αχθοφόρος, στα νοσοκομεία, σε γυροκομεία ή σε σούπερ μάρκετ, εκτελώντας αντίστοιχες εργασίες μεταφοράς αντικειμένων. Οι στόχοι του ρομπότ που τέθηκαν καταρχήν
ήταν το ότι πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά με τη ροή των ανθρώπων, να μπορεί να κινηθεί και να προσανατολιστεί σε πολλά άτομα και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι χαώδες και μεταβάλλεται δυναμικά, αλλά και να εκπληρώνει τα καθήκοντά του, ακόμα και αν η ευκινησία του αποτρέπεται λόγω συγκέντρωσης περισσότερων ατόμων ή αντικειμένων. Οι παράγοντες που λήφθηκαν καταρχήν υπόψη στο σχεδιασμό είναι ο προσωπικός χώρος, ο οποίος καθορίζεται από τα άτομα, δηλαδή τα άτομα μπορούν να προσδιορίσουν το τι εννοούν ότι έχει παραβιαστεί ο προσωπικός τους χώρος και ποιος είναι ο χώρος πέραν το οποίο το άτομο ξεκινά και αισθάνεται άβολα. Η αξιοπιστία, δηλαδή η συνεργατική ολοκλήρωση όλων των αισθητηρίων, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να εντοπίσουν άτομο ή εμπόδιο με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, και γενικότερα η ασφάλεια, για την οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια, όπου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης ατόμου με ρομπότ, ειδικότερα σε περισσότερα θέματα που θα αναλύσουμε και που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του λογισμικού, τον μηχανολογικό σχεδιασμό, την στατική και δυναμική απόδοση, τη διάρκεια της αρχικοποίησης και την αρχικοποίηση, καθώς και την στατική και δυναμική απόδοση. Καταρχήν θα δούμε μερικές απαιτήσεις, κάποια safety requirements, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα μέρος ενός προτύπου για αυτό το ρομπότ. Γράφουμε λοιπόν εδώ ότι θα πρέπει όλες οι λειτουργικές μονάδες του ρομπότ να αποθηκεύουν τα προγράμματα και τα δεδομένα τους μόνο στη ROM, και αυτό διότι αν μη εξειδικευμένα άτομα θελήσουν να επέμβουν στο λογισμικό, αυτό να είναι αδύνατο και έτσι να μην έχουμε βλάβες στο ρομπότ, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να αποπροσανατολιστεί προκαλώντας ατυχήματα. Γιατί δεν θέλουμε βέβαια ένα ρομπότ το οποίο να ολιχωρεί ή να περιπέσει σε μια κατάσταση στην οποία μειωμένης λειτουργικότητας που να μην μπορεί να βγει από αυτήν. Επίσης, αναφορικά με το λογισμικό, θέλουμε να διατηρείται πάντα εφεδρική ισχύς, διότι σε περίπτωση απώλειας της παροχής ισχύως θέλουμε να μπορεί να αποθηκεύσει τα τελευταία δεδομένα και να ενημερώσει την τροχιά του, έτσι ώστε τα δεδομένα και οι πληροφορίες που υπάρχουν στη RAM και τα οποία έχουν σχέση με το πώς θα κινηθεί και πώς θα εκτελέσει την τροχιά του να μπορούν να αποθηκευτούν. Θέλουμε επίσης ένα δομημένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ασφάλειας ή λειτουργικό λογισμικό ασφάλειας πολλών παραμέτρων. Σύμφωνα με αυτό το ISO που βλέπετε εδώ, 60204, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την επίγουσα διακοπή, έτσι ώστε να μπορούν να διακοπούν όλες οι λειτουργίες άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, θέλουμε ένα αυτοδιαγνωστικό λογισμικό ασφάλειας. Θέλουμε να καταλαβαίνει κάθε φορά το ρομπότ ότι έχει περιέλθει σε μια κατάσταση βλάβης, να μπορεί να διαγνώσει την αιτία της βλάβης και αν μπορεί να τη διορθώσει, δίχως αυτό να έχει κάποιες παρενέργειες και να οδηγήσει σε ατυχήματα ή σε βλάβη στον εξοπλισμό του. Και παράλληλα, αν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, να βγάζει κάποιο σήμα, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να αναλαμβάνει τον κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και να διακόπτεται άμεσα η λειτουργία. Επίσης, όσον αφορά τις χημικές ουσίες, δεν θέλουμε το ρομπότ να είναι κατασκευασμένο όσο γίνεται με λιγότερο καρκινογόνες ή αλλεργιογόνες ουσίες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Επίσης, όσον αφορά τις μπαταρίες, δεν θέλουμε ο χρήστης να τις φορτίζει σε έμφλεκτα ή και σε εκρηκτικά περιβάλλοντα. Θέλουμε να είναι καλά αεριζόμενοι χώροι που υπάρχει βάση φόρτισης. Η φόρτιση να γίνεται σε μέτρια θερμοκρασία. Δεν θέλουμε κάποιες ουσίες όπως νικέλιο ή χρώμιο να βρίσκονται πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Αν υπάρχουν και είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια, θα πρέπει να ενημερώνεται ο χρήστης για το πώς πρέπει να προφυλαχτεί. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλουμε κατά τη διάρκεια φόρτισης ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας ο χρήστης να είναι αναγκασμένος να φορέσει κάποιο επιπλέον ένδυμα ή προστατευτικό για να προστατευτεί από αλλεργιογόνες ή καρκινογόνες ουσίες. Επίσης, θέλουμε ένα ανεκτό όριο ταχύτητας, να μην παραβιάζεται σε καμία περίπτωση το μέγιστο όριο ταχύτητας, το οποίο σύμφωνα με πρότυπα για ρομπότα που αλληλεπιδρούν με τα άτομα είναι γύρω στο 1,5 μέτρο ανά σεκόντ και θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα
έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα συνύπαρξης εντός του χώρου που λειτουργεί το ρομπότ. Επίσης, θέλουμε οι κατασκευαστές να δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να τους παρέχουν ενδελεχείς οδηγίες, ενδελεχείς παρουσιάσεις ή ακόμα και βίντεο, έτσι ώστε να γνωρίζουν έστω τα βασικά οι χρήστες σε σχέση με τα θέματα ρομποτικής ή των ικανοτήτων του ρομπότ της επιλογής τους. Και έτσι αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να μπορούν οι χρήστες να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του ρομπότ και να γνωρίζουν επίσης και πώς να ανταποκριθούν σε κατάσταση βλάβης ή επίγουσας διακοπής. Οι οδηγίες αυτές που θα υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να υπογραμμίζουν με έντονο και διαπεραστικό τόνο ότι κάθε απροσεξία ή έλλειψη πειθαρχίας προς τους κανόνες ασφαλείας ή προς τις συσκευές ασφαλείας που συνοδεύουν τη συσκευή μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, να τους γνωρίζουν και επίσης και να τους πούν και στα οικεία τους πρόσωπα τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν το ρομπότ. Οι χρήστες να λάβουν ενημέρωση και στήριξη, να γνωρίζουν κάθε φορά πώς θα αρχικοποιούν την συσκευή, κάθε φορά πώς θα γίνεται η συντήρηση και από ποιους και ποιες ακριβώς λειτουργίες συντήρησης μπορούν να κάνουν οι ίδιοι ή ποιες πρέπει να απευθυνθούν σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, όσον αφορά την αρχικοποίηση, ο χρήστης κάθε φορά θα πρέπει να κάνει κάποιο έλεγχο, να ακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας κάθε φορά κατά την εκκίνηση, να ελέγχει αν τα σήματα τα οποία δείχνουν ότι οι αισθητήρες λειτουργούν ή ότι η διακόπτη σε επίγουσας διακοπής λειτουργεί είναι εντάξει, ότι αν βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ταχύτητας και σε ποια κατάσταση βρίσκεται, έτσι ώστε να γνωρίζει ποια είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνει το ρομπότ, να είναι ενεργοποιημένο στο διακόπτη έκτακτης διακοπής. Επίσης, αν διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης υπάρχουν κάποια ακάλυπτα καλώδια, κάποια φθαρμένα υλικά ή εργαλεία και ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εννοείται να μην λειτουργεί τη συσκευή. Επίσης, αν ο χρήστης εντοπίσει ότι υπάρχει κάποια βλάβη στην λειτουργία, δεν θα πρέπει να παρέμβει, εφόσον δεν έχει την αντίστοιχη γνώση, εκτός κι αν αλλιώς υπογραμμίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Αν δεν εντοπιστούν τα αίτια της βλάβης από τους ειδικούς, τότε είναι πιθανό κάθε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση να οδηγεί σε μια πιο εκτεταμένη βλάβη ή ακόμα και σε τραυματισμό είτε του χρήστη είτε κάποιου ατόμου του περιβάλλοντος. Επίσης, ο κατασκευαστής για να προστατέψει από κάποια μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση μπορεί να ορίσει κάποια εισαγωγή κλειδιού ή κωδικού η οποία χρειάζεται από εκεί και πέρα για να μην μπορεί ο χρήστης να επέμβει σε κάποια περίπτωση βλάβης. Επίσης, εξαιρετικά σημαντική είναι και η διαδικασία της επανεκκίνησης μετά από μια επίγουσα διακοπή λειτουργίας. Η διαδικασία της επανεκκίνησης πρέπει να προβλέπεται, να γνωρίζει μετά δηλαδή το ρομπότ ποιο είναι το home position που θα ξεκινήσει, μετά από πόσα λεπτά θα γίνει η επανεκκίνηση. Επίσης, να γνωρίζει αν θα ξεκινήσει πάλι την προγραμματισμένη λειτουργία, αν υπάρχει δηλαδή η λειτουργία schedule time ή αν θα ξεκινήσει από τη βάση φόρτισης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να το γνωρίζει ο χρήστης. Επίσης, όσον αφορά τη στατική απόδοση, ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι εξαιτίας της μη πανομοιότυπης αναπαραγωγής του μηχανολογικού σχεδιασμού, καθώς και των εργαλείων ή γενικά των components, υπάρχει περίπτωση το ρομπότ κάθε φορά να αποτυγχάνει να επαναλαμβάνει συνέχεια την ίδια εργασία και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη. Επίσης, το αν τα settings λειτουργούν κάθε φορά, θα πρέπει αυτό να διασφαλιστεί σε κάθε ενδιάμεση θέση της τροχιάς του και όχι απλά στην θέση αρχικοποίησης ή τη θέση που επίγουσας διακοπής. Όσον αφορά τους αισθητήρες, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, διότι η αξιοπιστία των αισθητήρων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα κάνει το ρομπότ όταν θα συναντήσει κάποιο μη αναμενόμενο εμπόδιο. Αν δηλαδή λειτουργεί και έχει δοκιμαστεί η δυναμική απόδοση των αισθητήρων, δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα ομογενές δίκτυο, όπου έχουν δοκιμαστεί και μπορούν να ενεργήσουν κατάλληλα. Δηλαδή, στην περίπτωση αν έχουμε υπέρυθρους ή φωτοαισθητήρες, οι οποίοι αναμένεται να εντοπίσουν τις σκάλες ή την αλλαγή κλίσης ενός επιπέδου, να διασφαλιστεί ότι αυτές μπορούν να την ανιχνεύσουν, έτσι ώστε να μην έχουμε βλάβη του ρομποτικού εξοπλισμού. Επίσης, αν υπάρχουν αισθητήρες αφής, sonar
η υπερηχητική. Όπως βλέπετε και σύμφωνα με το ISO 60204 μέρος 1 και 14120 για την ασφάλεια των μηχανών και των γενικότερα των συσκευών ασφαλείας, βλέπουμε ότι πρέπει αυτό, αυτοί οι αισθητήρες στο σύνολό τους ή και ο κάθε ένας ξεχωριστά να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το κοντινό περιβάλλον και να αποφεύγουν τα εμπόδια. Επίσης, δεν θέλουμε κάθε φορά που συναντάει ένα εμπόδιο να σταματάει, αλλά να ακολουθεί το περίγραμμα των εμποδίων ή των τείχων ή των επίπλων με τα οποία έρχεται σε επαφή. Επιπλέον, ο κατασκευαστής εννοείται ότι πρέπει να έχει ελέγξει το πρόγραμμα του λογισμικού για ύπαρξη σφαλμάτων, να έχει γίνει σωστά η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης, να έχουν ενσωματωθεί όλες οι εντολές ασφαλείας ότι λειτουργούν, να έχει προγραμματιστεί η διατήρηση εφεδρικής ισχύως κατά την αρχικοποίηση και ότι γενικά ότι εξελίσσεται σωστά η διαδικασία ανάκτησης. Επίσης, καλό θα ήταν είτε το ρομπότ από μόνο του, είτε και ο κατασκευαστής, είτε το ρομπότ να κατεβάζει κάποιο online μενού με όλες τις οδηγίες και όλα τα εκπαιδευτικά παραδείγματα στο χρήστη, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα και να γνωρίζει κάθε φορά ο χρήστης ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του ρομπότ. Το ρομπότ προτού διατεθεί στην αγορά να έχει δοκιμαστεί είτε σε δυσδιάστατο ή σε τρισδιάστατο προσομοιωτή κίνησης, προτού διατεθεί στο εμπόριο και έτσι ώστε να εντοπιστούν πιο γρήγορα οι βλάβες και τα προβλήματα προτού αυτό βγει στην αγορά, έτσι ώστε να επανασχεδιαστεί. Και επίσης και καλό θα ήταν το αποτέλεσμα αυτής της προσομοίωσης να μπορεί να το πάρει στα χέρια του χρήστης και να γνωρίζει παρακολουθώντας τον προσομοιωτή ποια θα είναι ακριβώς η εργασία την οποία εκτελεί το ρομπότ της επιλογής του. Επίσης, όσον αφορά τις παρεμβολές, θα θέλαμε να τεθούν κάθε φορά να τηρούνται ορθές μηχανολογικές πρακτικές, φιλτράρισμα, θωράκιση. Δεν θέλουμε να επηρεάζεται το ρομπότ είτε σε τηλεχειριζόμενη είτε σε αυτόνομη λειτουργία από ραδιοσυχνότητες ή από τον ηλεκτρομαγνητισμό ή άλλες συχνότητες ελέγχου. Γενικά, όταν είναι τηλεχειριζόμενο, να ανταποκρίνεται μόνο στην λειτουργία του κοντρόλερ. Τώρα, όσον αφορά τον ηλεκτρολογικό σχεδιασμό, βέβαια θα θέλαμε η μορφή του κατά κύριο λόγο να είναι compact, δηλαδή όλα τα καλώδια είναι εύκολο να είναι ενσωματωμένα, μονωμένα στο εσωτερικό του, να μην προεξέχουν, να είναι ασφαλώς, να υπάρχει ασφαλής μόνωση, όλα τα καλύματα να είναι στη θέση τους, καθώς και τα καπάκια και όλα τα μέτρα διαφύλαξης ασφάλειας εναντί ηλεκτροπληξίας, και έτσι ώστε ο χρήστης να μην μπορεί να έρθει σε επαφή είτε με καλώδια υψηλής τάσης, είτε σωλήνες υψηλής πίεσης. Επιπλέον, καλό θα ήταν αν αποτύχουν όλα τα μέτρα διακοπής της λειτουργίας, να μπορεί ο χρήστης να εφαρμόσει την ικανότητα δυναμικής παίδης, σε περίπτωση που και το λογισμικό αποτύχει ή και η διακοπή παροχής ισχύως δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο διακοπής της λειτουργίας. Και αυτό είναι αυτό το requirement εισάγεται ακριβώς για να μην το ρομπότ αποπροσανατολιστεί και συνεχίσει μια λειτουργία η οποία δεν ικανοποιεί το χρήστη και η οποία δεν είναι και ασφαλής. Οι μηχανισμοί οδήγησης του ρομπότ είτε είναι joints είτε actuators, καλό θα ήταν όσο αυτό είναι δυνατόν να είναι καλυμμένοι με κάλυμα, κάποιο προστατευτικό, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα κάποιο αντικείμενο να εισρεύσει είτε να εκτοξευθεί, προκαλώντας μη ελεγχόμενη κίνηση του ρομπότ. Επίσης, αναφορικά με το σχεδιαστικό μέρος που έχει να κάνει με το μηχανολογικό σχεδιασμό, θα λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ακανόνιστες αιχμές ή διάφορες τέτοιου είδους επιφάνειες οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Αν δεν μπορούμε να τις εξαλείψουμε πλήρως, καλό θα ήταν να τις καλύψουμε. Και τέλος, αναφορικά και με τον τίτλο της εργασίας μας που λέγεται στρατηγική. Αυτή είναι μια στρατηγική τελική που θα μπορούσε να ενδιαφέρει όλους τους stakeholders που έχουν να κάνουν με το decision making όταν γίνεται ένα πρότυπο και πάει να καταρτιστεί, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με τους designers, developers, τους κατασκευαστές και τους αρμόδιους φορείς προτυποποίησης, όπου βλέπουμε ότι καταρχήν σαν πρώτο στάδιο εισάγονται κάποια μέτρα ασφαλείας και σχεδιασμού. Αν αυτά στη συνέχεια
Διαρωτόμαστε αν οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί αρκετά σε σχέση με τα υπάρχοντα πρότυπα. Αν αυτό ισχύει, τότε έχουμε τελειώσει τη διαδικασία. Αν δεν ισχύει, στη συνέχεια το επόμενο στάδιο είναι να ελέγξουμε αν οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο. Και όταν λέμε σε αποδεκτό, θέλουμε ακόμα και οι υπολοιπόμενοι κίνδυνοι να μην προκαλέσουν κίνδυνο είτε στον άνθρωπο είτε στο ίδιο το ρομπότ. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε βλέπουμε ότι έχουμε έναν βρόχο, όπου μας λέει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τους κινδύνους μέσω επανασχεδιασμού, είτε και ακόμα και διαχείρισης της επικινδυνότητας. Και στη συνέχεια έχουμε και αυτό το στάδιο, που, το επόμενο στάδιο, όπου ρωτάμε αν πληρούνται όλες αυτές οι απαιτήσεις σε πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας που σας ανέφερα πριν και αν το επίπεδο ασφάλειας είναι ικανοποιητικό. Και τέλος, αν με όλες αυτές τις πρακτικές, είτε είναι πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας, είτε είναι απαιτήσεις, είτε περισσότερα τεστ και περισσότερες δοκιμές, θέλοντας να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τους υπολοιπόμενους κινδύνους, τότε πρέπει σε αυτό το βήμα να δώσουμε όλες τις οδηγίες στο χρήστη σε σχέση με το πώς μπορεί να προφυλαχτεί έναντι των υπολοιπόμενων κινδύνων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και συγχαρητήρια στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ για την υπέροχη διοργάνωση του φετινού ΣΦΗΜΗ. Το πήγατε ένα επίπεδο παραπάνω φέτος, θεωρώ. Ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μίτκα. Παρακαλώ πολύ για ερωτήσεις. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Πολύ ωραία η περιγραφή σας, αναλυτική, κατανοητή, ήταν λεκτική. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε όλες αυτές τις διεργασίες που προσπαθείτε να τυποποιήσετε, υπάρχουν κάποιες μετρικές, δηλαδή, μας είπατε ποιοτικές περιγραφές, αυτό να μην είναι επικίνδυνο, το άλλο να μην είναι επικίνδυνο, το άλλο να μην συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες μετρικές, δηλαδή κάποιος αριθμητικός τρόπος, κάποια αριθμητική αποτίμηση, ώστε να υπάρχουν κριτήρια για μια μηχανή να αποφασίσει, είναι 5,2 ή 5,3, είναι ναι ή είναι όχι? Κοιτάξτε, υπάρχει ακριβώς και πολύ καλή ερώτησή σας και χαίρομαι που μου την απευθύνετε. Για να τονίσω ότι όσον αφορά τη στρατηγική ασφάλεια, το επίπεδο διαχείρισης επικινδυνότητας που ανέφερα πριν και μείωσης της επικινδυνότητας, επειδή ακριβώς μιλάμε για μια πολύ emerging technology, αναδυόμενη, δεν υπάρχουν ακόμα τα στοιχεία όσον αφορά τη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων, δηλαδή και στατιστικά ανάλυσης για το πόσα ατυχήματα και σε τι επίπεδο αυτά έχουν προκληθεί. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το να καταστρώσουμε τον πίνακα επικινδυνότητας χρειαζόμαστε την πιθανότητα, η οποία και τα στατιστικά δεδομένα ακόμα δεν έχουν καταγραφεί, ούτε καν επαρκώς, και τη σοβαρότητα για να υπολογίσουμε την επικινδυνότητα, αυτό ακόμα σε επίπεδο μετρήσεων δεν είναι εφικτό. Το μόνο βήμα το οποίο είμαστε σε θέση να κάνουμε είναι να κάνουμε όσον αφορά τη σοβαρότητα ένα διαχωρισμό σε τρία επίπεδα, πάλι όπως θα τον ονομάζατε εσείς ποιοτικό, αλλά εγώ θα σας πω ότι το επίπεδο ας πούμε ένα σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο, θα πούμε ότι όσοι κίνδυνοι συμπεριλαμβάνονται στο επίπεδο ένα, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν στο ελάχιστο σε επίπεδο σχεδιασμού, γιατί υπάρχει κίνδυνος και προς τον άνθρωπο ή και προς την αυτοκαταστροφή π.χ. του ρομπότ ή κάποιου ρομποτικού εξαρτήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο. Αυτό είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν τα στατιστικά, αναλυτικά, αριθμητικά δεδομένα για αυτή την τεχνολογία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εδώ ο κύριος συνάδελφος έχει άλλη μια ερώτηση. Είπατε νωρίς, νομίζω, στην παρουσίαση, όταν μιλήσατε για την αξιοπιστία, ότι το ρομπότ πρέπει να εντοπίζει το άτομο. Εννοείται να αναγνωρίσει συγκεκριμένο άτομο, να αναγνωρίσει το πρόσωπό του ή να εντοπίσει την ύπαρξη ατόμου για να το αποφύγει ή για να το πλησιάσει. Καταρχήν, φυσικά, να εντοπίζει το χρήστη, τον οποίο θα ακολουθεί για το συγκεκριμένο ρομπότ, το ρομποτικό πρωτότυπο που μιλάω. Και κατά δεύτερον, φυσικά, να εντοπίσει και κάθε άτομο για να μπορεί να κινηθεί ασφαλώς μέσα στο χώρο, να μην προσκρούει είτε προς άτομα είτε προς αντικείμενα, να μπορεί να τα αποφεύγει είτε να ακολουθήσει το περίγραμμά του όσον αφορά αντικείμενα. Άρα πρέπει να μπορεί να κάνει και αναγνώριση προσώπου και αναγνώριση. Ναι, γιατί ατόμου. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο ακολουθεί το χρήστη
εφόσον έχει, έχει τοποθετηθεί επάνω το βάρος το οποίο θα κουβαλήσει, πρέπει να ακολουθεί το χρήστη, το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο ρομποτικό πρωτότυπο μιλάω, ναι. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε ξανά την κυρία Μητκά. Και να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Υπενθυμίζω ότι συμμετέχει επίσης στην διαδικασία των καλύτερων paper. Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Βακούλα. Και αναφέρεται και πάλι στα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα και στις διασυνδέσεις τους και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, τα microbumps και την αποτίμηση της, με ηλεκτρικό χαρακτηρισμό της απόδοσης κατασκευής αυτών των microbumps και, και το modeling των TSV γενικότερα. Καλησπέρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν και εγώ για τα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τις τεχνολογίες διασύνδεσης που χρησιμοποιούνται, τα TSV και επιπλέον εγώ θα σας μιλήσω και για τα microbumps. Η εργασία θα σηκώσει λίγο τα μικρόφωνα πιο ψηλά. Λοιπόν, η εργασία αποτελεί μελέτη της διπλωματικής εργασίας μου, αλλά και της συναδέλφου Άννα Μαρία Τυροβούζη, η οποία όμως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα εδώ. Οι διπλωματικές εργασίες μας έγιναν στα πλαίσια αντίστοιχου ερευνητικού project στο Κέντρο Μικροελεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας στην IMEC στο Βέλγιο, όπου μελετήθηκαν και πραγματικά τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Τα περιεχόμενα λοιπόν, αρχικά θα δούμε κάποια πράγματα για τα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τις τεχνολογίες διασύνδεσης. Όπως είπα, σημαντικότερες είναι τα microbumps και τα TSV, οπότε αρχικά θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα microbumps, όπου μας ενδιαφέρει να δούμε πώς γίνεται η αξιολόγησή τους και ο υπολογισμός της απόδοσής τους. Έπειτα, στα TSV, θα δούμε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά αντίστασης επαγωγής και χωρητικότητάς τους, για τα οποία έγινε μοντελοποίηση σε χαμηλές συχνότητες, προκειμένου να πούμε πώς συμπεριφέρονται και να εξάγουμε κάποια trends, τάσεις δηλαδή, σχεδίασης. Την παρουσίαση θα κλείσω με συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλη την πορεία της εργασίας. Τα τρισδιάστατα λοιπόν ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η συνεχής ανάπτυξη για ολοένα και μικρότερα κυκλώματα με αυξημένη ταχύτητα και λειτουργικότητα οδηγεί στην έβρεση νέων τεχνολογιών που θα καλύψουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος είναι τα τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα, όπου τα λειτουργικά chips πλέον συνδέονται το ένα πάνω στο άλλο κατακόρυφα και ενσωματώνονται όλα μέσα στο system on chip, το τελικό 3D κύκλωμα, το οποίο αναφέρουμε ως 3D stack. Κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η μείωση των διασυνδέσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ισχύως. Επίσης, πλέον μπορούμε να μιλάμε για την ετερογενής ολοκλήρωση, αλλά έχουμε και αυξημένη λειτουργικότητα με μικρότερο κατασκευαστικό κόστος. Βασικό κλειδί στην τεχνολογία αυτή είναι και οι τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι διασυνδέσεις πλέον γίνονται κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση, μέσω κυρίως των τεχνολογιών των microbumps και το TSV. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε την ηλεκτρική συμπεριφορά τους και τη μοντελοποίησή τους, ώστε τελικά με αυτά τα κριτήρια να έχουμε λειτουργικά 3D κυκλώματα, αλλά και να δούμε νέες τεχνικές κατά τη σχεδίαση. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη βασική κατηγορία, τα microbumps. Ένα microbump είναι ένας σφαιρικός ή κυλινδρικός αγωγός, ο οποίος χτίζεται πάνω σε μια μεταλλική επαφή, το λεγόμενο UBM. Τα microbumps σχηματίζονται στην επάνω πλευρά του wafer, επάνω στις επαφές των chips και κατά το τελικό στάδιο της επεξεργασίας. Κατόπιν, δύο τέτοια wafer έρχονται και ενώνονται το ένα πάνω στο άλλο, είτε face to face είτε back to face, με τα microbumps να δημιουργούν τις ηλεκτρικές ενώσεις. Στην εικόνα μπορείτε να δείτε ένα τέτοιο 3D κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από δύο επιμέρους κυκλώματα. Μάλλον δεν δουλεύει το λέιζερ, δεν πειράζει.
Το πάνω λοιπόν κύκλωμα αναφέρεται ως top die, ενώ το κάτω κύκλωμα αναφέρεται ως bottom die. Για την αξιολόγηση λοιπόν αυτών των δομών των microbumps δημιουργήθηκε στην IMEC ένα 3D κύκλωμα, ένα test chip, πάνω στο οποίο έγινε η μελέτη. Μπορείτε εδώ πέρα να δείτε το σχηματικό του κυκλώματος και τα επιμέρους κυκλώματα από τα οποία αποτελείται και φυσικά περαιτέρω λεπτομέρειες της δομής. Το συγκεκριμένο κύκλωμα αποτελείται από 8.250 microbumps, τα οποία είναι τοποθετημένα σε διάφορες δομές, οι οποίες μετριούνται προκειμένου να δούμε τη λειτουργικότητα και την απόδοση του συνολικού κυκλώματος. Κυριότερες από αυτές τις αλυσίδες είναι τις δομές, είναι οι αλυσίδες, οι daisy chains, οι οποίες στην ουσία είναι πολλά microbumps συνδεδεμένα στη σειρά. Μία δομή αλυσίδας φαίνεται εδώ πέρα, όπου μπορούμε να δούμε πώς διασχίζει το bottom και το top chip διαδοχικά. Οι ενδιάμεσες δομές που φαίνονται είναι τα microbumps, ενώ θα τονίσω εδώ πέρα ένα σημαντικό παράγοντα, την απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών microbumps, το λεγόμενο pitch. Το test chip λοιπόν περιέχει 8 daisy chain blocks, κάθε ένα από τα οποία έχει δύο αλυσίδες στα 10 μικρόμετρα pitch, δύο αλυσίδες στα 20 μικρόμετρα και δύο αλυσίδες στα 40 μικρόμετρα. Κατά τις μετρήσεις, μετρήθηκαν μόνο οι αλυσίδες των 20 και 40 μικρόμετρων pitch και συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις στις αντιστάσεις τους, προκειμένου να δούμε την απόδοση των microbumps σε σχέση με τη μεταξύ τους απόσταση, αλλά και με τις δομές που περιέχονται σε κάθε αλυσίδα. Τελικά, ο υπολογισμός της απόδοσης γίνεται αν συγκρίνουμε τη μετρούμενη αντίσταση με κάποια θεωρητική αναμενόμενη τιμή. Κατά τις μετρήσεις, κυρίως χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 4-point resistance measurement, όπου αρχικά μετρούσαμε την αντίσταση στα άκρα μιας αλυσίδας. Κατόπιν, μετρούσαμε και την αντίσταση μεταξύ των άκρων δύο γειτονικών αλυσίδων για να δούμε αν αυτές βραχυκυκλώνονται. Βραχυκύκλωση μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, εάν κατά τη διαδικασία της συγκόλησης του top και του bottom die δεν γίνει σωστή ευθυγράμμιση. Επιπλέον, για να προστατέψουμε το κύκλωμα από υψηλά ρεύματα βραχυκύκλωσης, θέσαμε περιορισμό του ρεύματος στο 1 mA και για τάση 2 βολτ. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, συνολικά μετρήθηκαν 187 stacks με το Semi-Automatic Probe Station S300 της Cascade. Τα stacks αυτά χωρίστηκαν σε 10 ομάδες επεξεργασίας, τα λεγόμενα splits, ανάλογα με τη δύναμη που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγκόλληση, το underfill υλικό ανάμεσα στα bumps, καθώς επίσης και τον γενικότερο τύπο της συγκόλλησης. Να τονίσω ότι η διαφοροποίηση αυτή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς σκοπός είναι να δούμε πώς τελικά οι επιλογές σχεδίασης κατά την επεξεργασία επηρεάζουν τελικά την απόδοση του συστήματος και φυσικά για να βρούμε τις τεχνικές οι οποίες μας δίνουν τα μέγιστα αποτελέσματα. Εγώ θα σας δείξω τα αποτελέσματα για τρία από τα splits, όπως φαίνονται, τα οποία κάθε ένα περιλαμβάνει 4 stacks. Άρα μιλάμε συνολικά για 12 stacks. Και εδώ βλέπετε και έναν πίνακα χαρτογράφησης των stacks σε κάθε split, η leg, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τις μετρήσεις. Έπειτα λοιπόν, αφού εξάγαμε τα αποτελέσματα, έγινε ανάλυση και αρχικά κατασκευάστηκε ένα γράφημα της μετρούμενης αντίστασης για κάθε stack και για κάθε αλυσίδα. Εδώ μπορούμε να δούμε το γράφημα για την περίπτωση του pitch στα 20 μικρόμετρα, αντίστοιχο είναι και για τα 40 μικρόμετρα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η αντίσταση γενικότερα έχει, η τιμή της έχει διακύμανση για όλες τις αλυσίδες και για όλα τα stacks. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα υψηλές τιμές της αντίστασης που μας υποδεικνύουν τις open αλυσίδες. Οι τιμές εδώ κάτω που είναι χαμηλές και εντός κάποιων επιθυμητών ορίων είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τις αντίστοιχες αλυσίδες ως λειτουργικές. Το θετικό βέβαια είναι ότι δεν βρέθηκαν βραχυκυκλωμένες γειτονικές αλυσίδες για τις οποίες θα αναμέναμε εδώ πάνω τιμές. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι έχουμε διακύμανση των τιμών της αντίστασης εντός ενός μεμονωμένου stack. Αυτό υποδεικνύει πως τελικά η κατασκευή και συγκόλληση των microbumps επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες που αντίστοιχα μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό αποτέλεσμα στην απόδοση. Κατόπιν έγινε ο υπολογισμός αυτής της απόδοσης για κάθε stack και για ξεχωριστά και συνολικά για τα 12 stacks.
Ο υπολογισμός της απόδοσης γίνεται αφού μετρήσουμε τις λειτουργικές αλυσίδες ανά στάξ και τις διαιρέσουμε με το συνολικό αριθμό των αλυσίδων που περιέχονται σε κάθε στάξ. Μπορούμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα για τα 20 μικρόμετρα pitch, όπου κάθε στάξ περιλαμβάνει 24 αλυσίδες. Στον πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα, ενώ το συνολικό yield μετρήθηκε στο 31%. Επίσης, για τα 40 μικρόμετρα, κάθε στάκ περιλαμβάνει 20 αλυσίδες και στον πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Εγώ θα τονίσω ότι βρέθηκαν στην παρούσα φάση δύο στάκς με πάρα πολύ υψηλή απόδοση και ιδιαίτερα το SET3, το οποίο μετρήθηκε πλήρως λειτουργικό στο 100%. Για αυτή την περίπτωση, το συνολικό yield ήταν στο 37,5%. Βέβαια, και εφόσον τα στάξ έχουν επεξεργαστεί με διαφορετικό τρόπο, είναι λογικό να δούμε τελικά πώς είναι η απόδοση και για κάθε ξεχωριστό split. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε συγκρίσεις στα yield και να τα συσχετίσουμε με τις επιλογές σχεδίασης που έγιναν κατά την επεξεργασία του κάθε split. Μπορούμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα για τις δύο περιπτώσεις, τα 20 και 40 μικρόμετρα απόσταση και για κάθε split ξεχωριστά. Τα γραφήματα είναι η κανονικοποιημένη κατανομή της αντίστασης για κάθε split και όπως μπορούμε να δούμε από αυτά και στις δύο περιπτώσεις, το πράσινο split είναι το split 3 που μας δίνει την καλύτερη κατανομή της αντίστασης σε χαμηλές τιμές και άρα το μέγιστο yield. Συνεπώς, οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία αυτού του split είναι και αυτές που μας δίνουν στην παρούσα φάση του πειράματος τα καλύτερα αποτελέσματα. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο μετρήθηκαν και τα 187 stacks. Στα 20 μικρόμετρα το yield μετρήθηκε 35%. Ίσως να σας ακούγεται μικρό, αλλά στην παρούσα φάση του πειράματος και δεδομένου ότι η τεχνολογία των microbumps είναι ακόμα σε φάση ορίμασης, το αποτέλεσμα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα καλύτερα αποτελέσματα είχαμε για τα 40 μικρόμετρα, όπου το συνολικό yield ήταν στα 97% και με τα περισσότερα stacks πλήρως λειτουργικά. Η διαφοροποίηση και η βελτίωση του yield στα 40 μικρόμετρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε link αλυσίδας στα 40 μικρόμετρα περιλαμβάνει δύο microbumps, ενώ στα 20 μικρόμετρα έχουμε μόνο ένα microbumps. Συνεπώς, η αξιοπιστία των αλυσίδων στα 40 μικρόμετρα και η ανοχή τους για ευθυγράμμιση είναι πολύ μεγαλύτερη και δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, είδαμε και διαφορετικές επιλογές κατά τη σχεδίαση που μπορούν να μας δώσουν και καλύτερα αποτελέσματα. Και τώρα θα περάσω στη δεύτερη κατηγορία, σταθερού σιλικών βίας ή TSV. Εδώ μπορείτε να δείτε την τομή ενός TSV, όπου όπως φαίνεται ενεργοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του μετάλλου 1 στο top die και του ανώτερου μετάλλου στο bottom die. Συνήθως το TSV είναι ένας αγώγιμος κύλινδρος, χαλκός ας πούμε, που περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα οξυδίου, το liner, το οποίο χρησιμοποιείται για να μονώσει τον αγωγό από το πυρίτιο. Τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν κυρίως στο TSV είναι η αντίσταση, η επαγωγή και η χωρητικότητά του. Για το λόγο αυτό, μοντελοποιούμε το TSV για να εξάγουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σε χαμηλές συχνότητες και τελικά να δούμε πώς επηρεάζονται από διάφορους παραμέτρους. Τρία μοντέλα συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν. Το μοντέλο 1, το single TSV ως ένας τέλειος κύλινδρος. Το μοντέλο 2, το TSV με ενώσεις μετάλλων και το μοντέλο 3 με ενώσεις μετάλλων και copper pillar στη βάση. Τα μοντέλα αυτά ήταν πλήρως παραμετροποιημένα όσον αφορά τις γεωμετρίες και τις διαστάσεις, καθώς επίσης και τις παραμέτρους των υλικών. Αυτά τα δεδομένα κάθε φορά τα χρησιμοποιούσαμε σαν είσοδο στις προσομοιώσεις μας, από τις οποίες βγάζαμε και τα RLC χαρακτηριστικά. Όλα τα αποτελέσματα μαζί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τάσεις κατά τη σχεδίαση. Δύο tools χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις, το Rafael της Συνόψης για την εξαγωγή των RLC χαρακτηριστικών και κατόπιν το Optimus της Νόησης για περαιτέρω προσομοιώσεις. Συγκεκριμένα το συγκεκριμένο tool μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να τρέχουμε πολλές προσομοιώσεις ταυτόχρονα και να αλλάζουμε μία ή παραμέτρους κάθε φορά. Έτσι μπορούμε ταυτόχρονα να εξάγουμε και τα trends των RLC χαρακτηριστικών. Στον πίνακα εδώ πέρα δίνονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις. Θα τονίσω τις διαστάσεις του TSV με ακτίνα 2,6 μικρά και ύψος 50 μικρά, το πάχος του liner στα 0,2 μικρά
και τις διαστάσεις του Copper Pillar, 25 μικρά ακτίνα και ύψος 50 μικρά. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, όπως προέκυψαν από, από τις προσομοιώσεις, φαίνονται στον πίνακα. Για την αντίσταση μπορούμε να δούμε ότι στα μοντέλα 2 και 3, όπου έχουμε προσθέσει μέταλλα, αυξάνει τη τιμή της, οπότε είναι λογικό. Την ίδια επίδραση δεν έχουν στην επαγωγή και στη χωρητικότητα. Αντίθετα, αυτά τα δύο μεγέθη επηρεάζονται κυρίως στο μοντέλο 3, όπου έχουμε βάλει copper pillar και μπορούμε να δούμε ότι οι τιμές τους διπλασιάζονται εδώ. Κατόπιν, λοιπόν, έγινε η επικύρωση, το validation των μοντέλων, για να δούμε αν έχουμε καλή προσέγγιση αυτών. Η επικύρωση έγινε με δύο τρόπους, αρχικά με αναλυτικές εκφράσεις από τη βιβλιογραφία και κατόπιν με ηλεκτρικές μετρήσεις σε πραγματικές δομές από TSV. Για την περίπτωση των αναλυτικών εκφράσεων, αυτές είναι εφαρμόσιμες μόνο για το μοντέλο 1 του single TSV, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχέσεις για πιο σύνθετες δομές. Βέβαια, εφόσον επικυρώσουμε το μοντέλο 1, μπορούμε μετά να κάνουμε μια γενίκευση των συμπερασμάτων και για τις πιο σύνθετες δομές. Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε τη σχέση που δίνει την αντίσταση, τη χωρητικότητα και την επαγωγή του TSV. Ενώ σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε τη σύγκριση από τις τιμές που πήραμε για τις αναλυτικές σχέσεις και από τις προσομοιώσεις του μοντέλου 1. Η συνάρτηση Δέλτα είναι συνάρτηση σφάλματος που μας δίνει τη διαφορά της προσομοίωσης με την εκάστοτε αναλυτική έκφραση. Βλέπουμε, λοιπόν, για την αντίσταση ότι το σφάλμα είναι μικρότερο από 5%, στη χωρητικότητα μικρότερη από 1% και στην επαγωγή 11%. Συνεπώς, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο καλή προσέγγιση μας έδωσαν τα μοντέλα μας. Στη δεύτερη περίπτωση, κατά τις ηλεκτρικές μετρήσεις, για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική επικύρωση, δημιουργήσαμε δύο νέα μοντέλα που αντιπροσωπεύουν τις δομές των μετρήσεων. Το μοντέλο 4 για την επικύρωση της αντίστασης και το μοντέλο 5 για την επικύρωση της χωρητικότητας. Εδώ φαίνονται οι τομές αυτών των μοντέλων, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Η αντίσταση μετρήθηκε με 4-point Kelvin resistance measurement, ενώ για τη χωρητικότητα χρησιμοποιήθηκαν συστοιχίες από TSV, διότι ένα μόνο TSV έχει πάρα πολύ μικρή χωρητικότητα, που συνήθως δυσκολευόμαστε τουλάχιστον να τη μετρήσουμε. Για την επαγωγή δεν ήταν δυνατόν να γίνουν μετρήσεις, γιατί η τιμή της είναι επίσης πάρα πολύ μικρή και επίσης υπάρχει ευαισθησία του οργάνου. Χρησιμοποίησαμε όμως το μοντέλο 5 για να κάνουμε κάποια εξαγωγή επαγωγικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να δούμε περίπου πού κυμαίνονται οι τιμές. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα κατά τις ηλεκτρικές μετρήσεις. Όπως βλέπετε, η δέλτα συνάρτηση κυμαίνεται και εδώ σε χαμηλά επίπεδα και συνεπώς και πάλι επικυρώνουμε ότι τα μοντέλα μας δίνουν πολύ καλή προσέγγιση. Ο λόγος, λοιπόν, που κάνουμε τη μοντελοποίηση είναι για να εξάγουμε αυτές τις τιμές και κατόπιν να δούμε πώς συμπεριφέρονται και επηρεάζονται σε σχέση με παραμέτρους του συστήματος. Δύο παραδείγματα θα σας δείξω εδώ πέρα. Αρχικά για την αντίσταση και πώς μεταβάλλεται με μεταβολή της ακτίνας του TSV και για τρία ύψη, 30, 50 και 70 μικρά. Βλέπουμε, λοιπόν, από το διάγραμμα ότι όσο αυξάνεται η ακτίνα του TSV, η αντίσταση αντίστοιχα αντίστροφα μειώνεται. Ενώ αντίστοιχα για τη χωρητικότητα και σε σύγκριση με τη διηλεκτρική σταθερά του liner και για τρία πάλι ύψη του TSV, βλέπουμε ότι με αύξηση της διηλεκτρικής σταθεράς, αντίστοιχα και η χωρητικότητα αυξάνει. Τέτοιου είδους συμπεράσματα που βγάλαμε καθ' όλη την πορεία της εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως trends για τη σχεδίαση ενός 3D κυκλώματος, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του. Συνοψίζοντας, λοιπόν, ένα 3D test chip μελετήθηκε στην IMEC για να αξιολογήσει τα microbumps. Κυριότερες δομές για να μετρήσουμε την απόδοση είναι οι daisy chains, όπου μετρήθηκαν σε δύο διαφορετικά pitch, στα 20 μικρόμετρα και στα 40 μικρόμετρα. Είχαμε σημαντικά αποτελέσματα για τα 20 μικρόμετρα, ενώ ακόμα καλύτερα στα 40 μικρόμετρα, υποδεικνύοντας τελικά πώς η απόσταση μεταξύ γειτονικών διασυνδέσεων μπορεί να επηρεάσει τη συνολική απόδοση του συστήματος. Επίσης, διαφορετικές τιμές yield μετρήθηκαν και για διαφορετικές επιλογές που έγιναν κατά την επεξεργασία, δείχνοντας τελικά την επίδραση που έχουν αυτές οι επιλογές στη συνολική συμπεριφορά, την ηλεκτρική συμπεριφορά του κυκλώματος. Στα TSV,
είδαμε την μοντελοποίηση για να εξάγουμε τα RLC χαρακτηριστικά και κατόπιν επικυρώσαμε τα μοντέλα τα οποία φτιάξαμε. Στην αρχή τα επικυρώσαμε με αναλυτικές εκφράσεις, όπου το σφάλμα βρέθηκε μικρότερο από 11%, ενώ κατόπιν με ηλεκτρικές μετρήσεις σε δομές από TSV, με το σφάλμα να προκύπτει μικρότερο από 14%. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της συμπεριφοράς των RLC χαρακτηριστικών σε σύγκριση με παραμέτρους του συστήματος και τα τελικά συμπεράσματα χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές κατά τη σχεδίαση ενός τρισδιάστατου κυκλώματος. Εδώ μπορείτε να δείτε τη βιβλιογραφία μας, ενώ εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το εργαστήριο AMSIMEC της IMEC για την όλη υποστήριξη και βοήθειά τους κατά την διενέργεια των πειραματικών μετρήσεων και επίσης τη συνεργασία που έχει το API Theta με το Ινστιτούτο της IMEC και φυσικά τον κύριο Χατζόπουλο για την υποστήριξή του. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας δείξω μια τελευταία τεχνολογία που βρήκαμε στο Βέλγιο για να ολοκληρώνουμε τα κυκλώματά μας όταν δεν πηγαίνανε πάρα πολύ καλά τα πειράματά μας. Τις μπύρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βακούλα για την παρουσίαση. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις. Ναι, εδώ ο κύριος. Έρχεται το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Είπατε ότι η στατιστική... Λίγο την ιδιότητά σας και... Πολιτικός επιστήμονας είμαι. Πειράζεται το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Στεφάνου Μιχάλης. Είπατε ότι τα στατιστικά γραφήματα για το pitch των 20 μικρόμετρων και των 40 μικρόμετρων ήταν ίδια. Αντίστοιχα, είναι βελτιωμένα στα 40 μικρόμετρα προφανώς, γιατί έχουμε και μεγαλύτερη απόδοση, αλλά θέλω να πω ότι η κατανομή έχει κάπως παρόμοια μορφή. Ωραία. Για λόγο χρόνου δεν παρουσίασα και τα 40 μικρόμετρα. Άρα, η αποτελεσματικότητα των pitch ως προς την αποφυγή ενός βραχυκλώματος έχει σχέση με το αν είναι γεωμετρικά προοδευτική, αν είναι γεωμετρικά προοδευτικό το μέγεθος. Δηλαδή, άμα είναι στα 80 μικρόμετρα, το επόμενο θα είναι ακόμη αποτελεσματικότερο. Εννοούμε όσο αυξάνουμε. Ναι. Προφανώς, διότι μία αλυσίδα φτιάχνεται από διαδοχικά microbumps, τα οποία συνδέονται πρώτα. Ξεκινάμε από το κάτω, ανεβαίνουμε στο πάνω κύκλωμα, ξανακατεβαίνουμε. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όταν η απόσταση, ή μάλλον όσο μεγαλώνει αυτή η απόσταση μεταξύ των microbumps, δεν έχουμε και τόσο μεγάλο ζήτημα στο να κολλήσουν μεταξύ τους και να δημιουργηθεί κάποιο βραχυκύκλωμα. Και επίσης, εκτός από τις κλασικές αλυσίδες, αυτό που ανέφερα ως γειτονικές αλυσίδες και τις οποίες μετρούσαμε, είναι αλυσίδες οι οποίες περνάνε η μία ανάμεσα από την άλλη. Οπότε εκεί μεγαλώνει ακόμα περισσότερα αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, παρακαλώ, άλλη μια ερώτηση υπάρχει εκεί. Γεια σας. Είμαι η Όλγα Βρούσκο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία ή αν βρίσκεται τη 3D τεχνολογία, αν βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και αν υπάρχουν, αν χρησιμοποιούν TSV ή microbumps. Μάλιστα. Γενικά, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες έχουν ξεκινήσει την παραγωγή ολοκληρωμένων τρισδιάστατων κυκλωμάτων. Είναι σε πλαίσιο prototypes, δηλαδή ακόμα σε πειραματικό επίπεδο. Νομίζω θα αργήσει αρκετά να βγει στην καταναλωτική αγορά. Έχει ξεκινήσει όμως ήδη η υλοποίηση εφαρμογών μεγάλης απόδοσης τύπου Memory on Logic, δηλαδή μνήμη επάνω σε CPU ή μνήμη επάνω σε μνήμη, τρισδιάστατα κυκλώματα, τα οποία σύντομα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά. Αλλά τέτοιου είδους κυκλώματα για το ευρύ κοινό θα πάρει κάποιο χρόνο λόγω του να γίνουν οικονομικά εφικτά. Τώρα, για τη χρήση των διασυνδέσεων, κυρίως χρησιμοποιούνται τα TSV, τα microbumps είναι ακόμα σε πειραματικό επίπεδο, προκειμένου να γίνει η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βακούλα. Να υπενθυμίσω ότι η παρουσίαση της κυρίας Βακούλα, όπως και η προηγούμενη της κυρίας Μίτκα, είναι στον διαγωνισμό για την καλύτερη παρουσίαση. Και να περάσουμε στην τελευταία για σήμερα, για το session αυτό και για σήμερα παρουσίαση.
θα γίνει από τον κύριο Γρυπάρη. Η παρουσίαση θα γίνει λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Γρυπάρη και αναφέρεται στην βελτιστοποίηση, την ανάπτυξη ενός, και τον έλεγχο ενός παράλληλου ρομποτικού χειριστή μέσω μιας πνευματικής, μέσω πνευματικών τεχνητών μειών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας παρουσιάσω ένα μέρος της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη και έλεγχος ενός παράλληλου ρομποτικού βραχίωνα με τεχνητούς πνευματικούς μύες». Η διπλωματική μου εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Γιώργο Ανδρικόπουλο υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Σταμάτη Μάνεση στο Εργαστήριο Γενικής Ηλεκτροτεχνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρουσίαση περιλαμβάνει, καταρχάς, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των παράλληλων ρομπότ και των τεχνητών πνευματικών μειών. Θα παρουσιαστούν κάποια αποτελέσματα της λειτουργίας ανοιχτού βρόχου της διάταξης. Θα εστιάσουμε στην ανταγωνιστική κίνηση των μειών. Θα παρουσιαστεί η λειτουργία κλειστού βρόχου της διάταξης και τέλος κάποια αποτελέσματα. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα ρομπότ, ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα απλές κατασκευές, έχουμε ιδιαίτερα απλά σχέδια, λιγότερα components συνήθως, μειωμένο βάρος. Ο λόγος φορτίου προς βάρος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ενώ στα κλασικά ρομπότ ο λόγος αυτός είναι της τάξης του 1 προς 10, άρα για κάθε 1 κιλό payload που έχουν τα ρομπότ έχουν 10 φορές τη μάζα, άρα ένα συνηθισμένο ρομπότ με 10 κιλά payload έχει μία μάζα της τάξης των 100 κιλών. Στα παράλληλα ρομπότ δεν ισχύει αυτό. Ο λόγος αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, είναι της τάξης του 1 προς 1 ή ακόμα μεγαλύτερος. Έτσι, τα παράλληλα ρομπότ μπορούν να διαχειρίζονται βάρος της τάξης τους ή και μεγαλύτερο. Έχουμε υψηλή ταχύτητα και επιτάχυνση, επειδή οι ενεργοποιητές που είναι συνήθως το πλέον βαρύ κομμάτι των ρομπότ τοποθετούνται στη βάση τους και συνήθως συγκεντρωμένα στο κέντρο τους. Αυτό οδηγεί στο να έχουμε μικρές ροπές αδράνειας, πράγμα που μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλες ταχύτητες και μεγάλες επιταχύνσεις χωρίς να έχουμε την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε πολύ μεγάλους ενεργοποιητές και με πολύ μεγάλη ισχύ. Τέλος, έχουμε υψηλή στιβαρότητα. Το stiffness των παράλληλων ρομπότ είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα κλασικά σειριακά ρομπότ. Προφανώς υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε περιορισμένο ωφέλιμο χώρο εργασίας. Το workspace των παράλληλων ρομπότ είναι μικρό συγκριτικά με τα σειριακά ρομπότ. Επίσης, η έβρεση των singularities μέσα στο workspace είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Έχουμε πολύ σύνθετη κινηματική ανάλυση. Βλέπουμε ότι η κινηματική ανάλυση των παράλληλων ρομπότ είναι γεωμετρική κατά βάση. Στηρίζεται πάνω στα ιδιαίτερα σχέδια του κάθε ρομπότ και γι' αυτό δεν έχουμε έναν γενικευμένο τρόπο που να μπορούμε εύκολα να βγάλουμε την κινηματική, την ορθή τουλάχιστον. Τέλος, έχουμε ιδιαίτερα έντονη σύζευξη των κινήσεων, πράγμα που δυσκολεύει ιδιαίτερα πολύ τον έλεγχο των ρομπότ. Προχωράμε με τους τεχνητούς πνευματικούς μύες που χρησιμοποιήθηκαν ως ενεργοποιητές στη διάταξή μας. Δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 50 από τον γιατρό Μακίμπεν. Χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή για rehabilitation ασθενών που έπασχαν από πολιομελίτιδα. Οι τεχνητοί πνευματικοί μύες είναι κύλινδροι κατασκευασμένοι από ελαστικό, συνήθως νεοπρένιο στους καινούριους μύες, όπως στην περίπτωσή μας, οι οποίοι είναι είτε τυλιγμένοι εξωτερικά, είτε έχουν ενσωματωμένη στη δομή τους ίνες από κάποιο σκληρό υλικό, όπως π.χ. το κέβλαρ. Στα άκρα τους κλείνονται αεροστεγός από μεταλλικά fittings. Στο ένα άκρο έχουμε την υποδοχή όπου μπαίνει ο πεπιεσμένος αέρας. Είναι βιομιμητικοί ενεργοποιητές, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία τους μοιάζει με τη λειτουργία των βιολογικών μυών. Όταν εισάγεται ο πεπιεσμένος αέρας μέσα σε αυτούς, μειώνεται το μήκος τους, αυξάνεται η διάμετρός τους και ασκούν ελκτική δύναμη. Οι μύες ασκούν δύναμη μόνο κατά τη φάση που είναι φουσκωμένοι, όταν ξεφουσκώνουν δεν ασκούν δύναμη.
Έχουμε μεγάλο λόγο ισχύως προς βάρος. Έχουμε έναν εντυπωσιακό λόγο. Το βάρος των ενεργοποιητών αυτών είναι ιδιαίτερα μικρό. Στη δικιά μου τη διπλωματική, το βάρος των ενεργοποιητών που χρησιμοποιήθηκε είναι της τάξης των 300 γραμμαρίων. Όπως θα δούμε στο διάγραμμα, μπορούν να ασκήσουν όμως δυνάμεις πάνω από 1500 νιούτων, στα 6 bar πίεση, που είναι η μέγιστη δυνατή πίεση λειτουργίας. Πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί για να πετύχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας με κλασικούς ενεργοποιητές όπως οι σερβοκινητήρες, ή θα πρέπει να πάμε σε πολύ ακριβές λύσεις, ή είναι αδύνατο συχνά. Έχουμε απουσία μηχανικών μερών. Οι τεχνητοί πνευματικοί μύες δεν έχουν μηχανικά μέρη. Πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυξάνει την αξιοπιστία τους, μειώνει την ανάγκη συντήρησης. Αυτό συνεπάγεται ότι μειώνει και το κόστος. Άπαξ και τοποθετήσουμε τον πνευματικό μη σε ένα περιβάλλον που πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο κατασκευαστής, δεν έχουμε λόγο μετά να ανησυχούμε για τη λειτουργία του. Και τέλος, έχουμε μικρό κόστος. Οι τεχνητοί πνευματικοί μύες είναι ιδιαίτερα φθηνοί σε σχέση με τους κλασικούς ενεργοποιητές. Π.χ. στη δικιά μας διάταξη, κάθε μύς κόστησε γύρω στα 100 ευρώ. Ενώ για να χρησιμοποιούσαμε ενεργοποιητές άλλου είδους, θα χρειαζόμασταν πολλαπλάσια χρήματα. Έχουν όμως και μειονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε έντονα φαινόμενα υστέρησης. Οι μύες αλλάζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το αν είναι σε φάση που φουσκώνουν ή ξεφουσκώνουν. Είναι ένα μη γραμμικό σύστημα. Έχουμε μια ιδιαίτερα μη γραμμική συμπεριφορά, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό και από τα διαγράμματα. Αυτό μας οδηγεί στο να έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες στη μοντελοποίηση. Το σύστημα επίσης είναι χρονικά μεταβαλλόμενο, εξαρτάται και από τη θερμοκρασία, τις διάφορες συνθήκες που έχουμε, και όλα αυτά δυσκολεύουν ιδιαίτερα τη μοντελοποίησή τους. Λειτουργία ανοιχτού βρόχου. Υλοποιήθηκε ένα γραφικό περιβάλλον σε πρόγραμμα LabVIEW, μέσα από το οποίο ο χρήστης επιλέγει το εύρος της κίνησης, δηλαδή ποια είναι η μέγιστη πίεση που θα έχουν οι μύες. Αυτό καθορίζει το πόσο μεγάλη θα είναι η κίνηση. Ο χρήστης επιλέγει επίσης την ταχύτητα λειτουργίας, εισάγει πόσες φορές το δευτερόλεπτο επιθυμεί να γίνεται η κίνηση της διάταξης. Επιλέγει το ύψος λειτουργίας, ρυθμίζοντας τη μέση κατάσταση των μυών, τη μέση πίεση, βλέπουμε ότι ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το ύψος στον οποίο θα βρίσκεται η κατασκευή. Το πρόγραμμα δυναμικά καταλαβαίνει και προσαρμόζει το επιτρεπτό εύρος της κίνησης και της πίεσης που θα πρέπει να έχει ο κάθε μυς. Και πάμε να δούμε κάποια μοτίβα κίνησης που δοκιμάστηκαν. Πρώτα απ' όλα δοκιμάστηκε η παράλληλη κίνηση. Όπως θα δούμε το βίντεο, ένα ζεύγος εκτελεί ανταγωνιστική κίνηση. Το άλλο ζεύγος της πρώτης πλατφόρμας παραμένει σταθερό στην ονομαστική πίεση που έχει ορίσει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιο ζεύγος θα εκτελέσει την κίνηση, αν η κίνηση θα γίνεται μόνο στην πρώτη πλατφόρμα, μόνο στη δεύτερη πλατφόρμα ή αν θα έχουμε ένα συνδυασμό των δύο κινήσεων. Δοκιμάστηκε η κυκλική κίνηση. Έχουν υλοποιηθεί τριγωνικές συναρτήσεις οι οποίες με κατάλληλη διαφορά φάσης πηγαίνουν σε κάθε μη. Με βάση αυτές, η πλατφόρμα εκτελεί κυκλική κίνηση. Εδώ βλέπουμε μόνο την κυκλική κίνηση της πρώτης πλατφόρμας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη φορά της κίνησης, αν θα εκτελεί μόνο η πρώτη πλατφόρμα ή μόνο η δεύτερη πλατφόρμα, ή αν θα έχουμε συνδυασμό και από τις δύο πλατφόρμες να εκτελούν την κίνηση. Ανταγωνιστική λειτουργία των μυών. Εδώ παρουσιάζεται ο κλασικός νόμος ανταγωνιστικής κίνησης που μπορεί να συναντήσει κανείς στη βιβλιογραφία. Αυτός μας λέει ότι η πίεση στον μη I του ζεύγους J ισούται με την ονομαστική πίεση στο ζεύγος J, σύμπληνε ένα τμήμα της πίεσης που στον ένα μη προστίθεται τους ανταγωνιστικούς ζεύγους και στον άλλο αφαιρείται. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση δεν μας δούλεψε ικανοποιητικά στον ανοιχτό βρόχο, γιατί λόγω της υστέρησης των μυών δεν είχαμε την ομαλότητα που θέλαμε στην κίνηση. Γι' αυτό το λόγο τροποποιήσαμε τον υπάρχοντα νόμο. Εισήχθησαν κάποιες διορθωτικές σταθερές α, i, j για κάθε μη. Αυτές προέκυψαν πειραματικά. Για διάφορες τιμές της πίεσης βρήκαμε τις κατάλληλες σταθερές που κάνουν την κίνηση όσο ομαλή θέλουμε. Με interpolation καταφέραμε και δημιουργήσαμε συναρτήσεις που μας δίνουν
τις κατάλληλες διορθωτικές σταθερές για οποιαδήποτε τιμή πίεσης και όχι μόνο για αυτές τις οποίες έχουν γίνει τα πειράματα. Και είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα σε θέματα smoothness της κίνησης. Λειτουργία κλειστού βρόχου. Εδώ παρουσιάζεται η δομή των ελεγκτών που χρησιμοποιείται, του ανταγωνιστικού νόμου της κίνησης που χρησιμοποιούμε και του plant. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν 4 αποσυζευμένοι PID ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί παίρνουν το σφάλμα που δημιουργείται από την ονομαστική τιμή που δίνει ο χρήστης στο πρόγραμμα. Αφαιρείται η ανατροφοδότηση της γωνίας που την παίρνουμε από 2 κλεισιόμετρα που έχουν τοποθετηθεί ένα σε κάθε πλατφόρμα. Μας δίνουν πληροφορίες για την γωνία στον χ και τον μπζ άξονα της κάθε πλατφόρμας. Οι PID ελεγκτές μας δίνουν τη διαφορά της πίεσης που πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε μη. Εδώ χρησιμοποιούμε τον αρχικό ανταγωνιστικό νόμο της κίνησης. Στον κλειστό βρόχο μας ενδιαφέρει κυρίως το positioning, η θέση, η τελική που θα έχει ο βραχίωνας και δουλεύει ιδιαίτερα καλά. Χρησιμοποιήσαμε τον απλό νόμο του PID ελεγκτή. Τον υλοποιήσαμε εμείς σε περιβάλλον LabVIEW, δεν χρησιμοποιήσαμε κάποιο έτοιμο πακέτο PID ελεγκτή. Θέλαμε να μπορούμε να ελέγχουμε κάθε παράμετρο. Και πάμε να δούμε κάποια αποτελέσματα. Καταρχάς, το μέσο σφάλμα στη μόνιμη κατάσταση. Για την πρώτη πλατφόρμα ανέρχεται στο 0,9% για το BZ άξονα και στο 0,62% για το Χ άξονα της πρώτης πλατφόρμας. Επετύχαμε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό της μοίρας που θέλουμε να τοποθετηθεί ο βραχίωνας. Εδώ παρουσιάζεται η απόκριση της πρώτης πλατφόρμας στις ακραίες τιμές. Η πλατφόρμα έχει μέγιστο εύρος κίνησης 15 μοίρες, συν πλην 15 μοίρες για κάθε άξονα. Τοποθετήσαμε τον χ άξονα στις συν 15 μοίρες, τον ψ άξονα στις μείον 15 και παρατηρούμε την απόκριση του ελεγκτή. Βλέπουμε ότι έχουμε μικρό overshoot, σχετικά λίγες ταλαντώσεις και έχουμε πολύ καλή ακρίβεια στη μόνιμη κατάσταση. Για τη δεύτερη πλατφόρμα, μπορέσαμε και έχουμε 0,59% σφάλμα για τον ψ άξονα και 0,56% σφάλμα για το χ άξονα. Παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση της απόκρισης της πλατφόρμας και πάλι στις ακραίες τιμές. Οι ακραίες τιμές της δεύτερης πλατφόρμας ανέρχονται στις 9 και μείον 9 μοίρες. Και βλέπουμε ότι και πάλι έχουμε αυξημένη ακρίβεια. Πάμε να δούμε την ανεξάρτητη λειτουργία των ελεγκτών της κάθε πλατφόρμας. Εδώ βλέπουμε ότι ο χρήστης εισάγει μία τιμή στον χ άξονα της πρώτης πλατφόρμας, μηδενίζει αυτή τη τιμή και επανέρχεται ο βραχίωνας, ομοίως για τον ψ άξονα της πρώτης πλατφόρμας. Τώρα θα δούμε το συνδυασμό των χ και του ψ άξονα. Είναι συνεργατική λειτουργία των αποσυζευμένων ελεγκτών. Εδώ πάμε στη δεύτερη πλατφόρμα. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιήσαμε ελαστικές ράβδους. Τα flexible shafts είναι κατασκευασμένα από τεφλόν. Ενώνουν τους μύες, τους εξωτερικούς, με τη δεύτερη πλατφόρμα. Προχωράμε στην ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ελεγκτών. Εδώ ο χρήστης εισάγει και στις 4 γωνίες τιμές. Επανέρχεται ο βραχίωνας στις μηδενικές μοίρες, ύστερα από εντολή του χρήστη. Και εδώ βλέπουμε το βραχίωνα σε μία ακραία θέση. Τέλος, πάμε να δούμε την απόρριψη εξωτερικών διαταραχών. Οι ελεγκτές που χρησιμοποιήθηκαν δοκιμάστηκαν προκειμένου να δούμε τη στεναρότητά τους. Εδώ βλέπουμε τους δύο ελεγκτές της πρώτης πλατφόρμας. Βλέπουμε τις διαταραχές στα 16 και στα 26 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι αν και οι διαταραχές είναι ιδιαίτερα μεγάλου εύρους, οι ελεγκτές αναφέρουν το σύστημα γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ομοίως στη δεύτερη πλατφόρμα, βλέπουμε ότι οι διαταραχές είναι πάνω από 40 μοίρες σε εύρος, αλλά οι ελεγκτές καταφέρνουν να επαναφέρουν το σύστημα χωρίς κανένα πρόβλημα. Τέλος, βλέπουμε όλους τους ελεγκτές σε λειτουργία και το χρήστη να εισάγει τις διαταραχές. Οι διαταραχές εισήχθησαν
από το χρήστη με το χέρι, μετακινώντας το βραχείο ένα 2 με 5 εκατοστά τη φορά. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο για την καλύτερη παρουσίαση της απόρριψης των διαδραχών. Ο βραχίωνας τοποθετείται σε μια ακραία θέση. Και βλέπουμε ότι ο χρήστης εισάγει διαταραχές σε κάθε άξονα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Ναι, εδώ. Παρακαλώ εδώ, κύριος. Γεια σας. Μπαρούτης Νίκος από ηλεκτρονικός, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών Πολυτεχνείο Χανιά. Ήθελα να σε ρωτήσω, μπορούσαμε να προσθέσουμε επιπλέον βραχίωνες ώστε η κίνηση να είναι πιο ομαλή? Υπήρξε πρόβλημα στο συγχρονισμό των PID? Τι εννοείς επιπλέον βραχίωνες? Για παράδειγμα, αντί για 4 προσθέταμε 8 βραχίωνες. Εννοείς σημείες? Εννοείς ενεργοποιητές? Βραχίωνες που ρυθμίζουν την πίεση. Ενεργοποιητές, μύες. Ναι, οκ. Τότε η κίνηση θα ήταν πιο ομαλή. Εμείς θέλαμε να δοκιμάσουμε μια τροποποιημένη πλατφόρμα Stewart. Αν χρησιμοποιούσαμε παραπάνω ενεργοποιητές, πάμε σε άλλο σχέδιο. Οπότε τίθεται θέμα μοντελοποίησης. Δηλαδή, όχι μοντελοποίησης, είναι θέμα υλοποίησης. Είναι θέμα μελέτης διαφορετικού ρομπότ. Mm-hmm. Η κλασική πλατφόρμα Stewart έχει 6 ενεργοποιητές. Εμείς θέλαμε να υλοποιήσουμε μια τροποποιημένη πλατφόρμα Stewart. Okay. Και βασικά εμείς θέλαμε να μελετήσουμε την τοποθέτηση όλων των μειών συγκεντρωμένα στη βάση και θέλαμε ιδιαίτερα να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η πλατφόρμα όταν έχουμε τους ενεργοποιητές της δεύτερης πλατφόρμας στην πρώτη. Είναι λίγο διαφορετικό. Okay. Ναι, ναι. Και εδώ μπροστά ο κύριος έχει κάποια ερώτηση. Γιατί υπήρχε διαφορετική ακρίβεια στον άξονα Χ και Ψ? Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό οφείλεται στις μηχανικές ασυμμετρίες που υπάρχουν. Όσο και αν το σχέδιο ήταν συμμετρικό, προφανώς όταν κατασκευάζουμε κάτι σε μηχανουργείο υπάρχουν ασυμμετρίες. Οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι ιδανικοί σε καμία περίπτωση. Όλα αυτά οδηγούν σε διαφορετική συμπεριφορά στον και στο ψιάξονα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε και πάλι τον κύριο Γρυπάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθίσατε έτσι λίγο πιο αργά σήμερα. Πιστεύω να χαλαρώσετε τώρα και θα βρεθούμε πάλι αύριο το πρωί στις 10 η ώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την Ζάρα Μουζάβη, η οποία έρχεται από το Winnipeg του Καναδά, μόλις προσγειώθηκε, να μας μιλήσει γενικότερα για κάποια ανάλυση επεξεργασίας σήματος κατά τη διάρκεια του ύπνου και κατά τη διάρκεια πώς αντιλαμβάνεται κανείς τις άπνιες ανθρώπους που δεν κοιμούνται, όταν δηλαδή είναι ξύπνοι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα θέματα του biomedical engineering. Οπότε 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.